Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλειε. Καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τι λέγαμε, έχουμε χάσει τις μέρες, τις ώρες. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να προσαρμοστώ καθόλου από το διάστημα των εορτών, των διακοπών των εορτών μέχρι και τώρα που κάνουμε την εκπομπή. Δεν ξέρω τι μέρα είναι, τι ώρα είναι, πώς θα ξυπνήσω, αν θα κοιμηθώ. Ό,τι να είναι. Υπήρξε πολύ ξενύχτινο, που είναι αλήθεια ενδιάμεσα. Αλλά μετά κοιμόσουν, παιδί μου, την άλλη μέρα. Τώρα. Εντάξει. Θα το παλέψουμε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Την καλημέρα μας στο Γιώργο, το Ρασιά και το Βαγγέλη, τον Μπουγιώτη. Μας βλέπετε από τις σελίδες μας στο Facebook. Μας ακούτε από το Live 24 αλλά και από το FM στους 92,2. Συννεφιά και αυξημένη υγρασία αλλά και βροχές για σήμερα Τρίτη προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα σημειωθούν λοιπόν νεφώσεις και αυξημένη υγρασία με τοπικές ομίχλες στις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Λίγες πρόσκαιρες ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα ενδέχεται να εκδηλωθούν σε περιοχές της κεντρικής και ανατολικής υπηρετικής χώρας, ενώ είναι πιθανό να χιονίσει πρόσκαιρα σε ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς μέχρι και μέτρη 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδιακά από το μεσημέρι σε ισχυρούς και τοπικά σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Πάμε Ανατολική Πελοπόννησο. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα πυκνώσουν. Πιθανόν το βράδυ να σημειωθούν ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά. Κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα, οι ομίχλες κυρίως στις πρωινές και βραδινές ώρες μεταβλητή ασθενείς οι άνεμοι και βαθμία ανατολική. Μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Έχουμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα. Λέγαμε γενικά. Δεν μου αρέσουν τα θέματα ναι, που έχουμε. Αυτό λέγαμε με την Αλεξία, παιδιά. Είναι πολύ μαυρίλα. Είναι παράξενα θέματα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε το 18, ακούμε ειδήσεις τώρα πάλι για εξαφανίσεις και ανθρώπους που βρίσκονται νεκροί. Για εγκλήματα, για δολοφονίες, για ξυλοδαρμούς. Παιδιά, σταματήστε. Βασίλη, με συγχωρείτε. Ορίστε. Θα συμφωνήσουν, φαντάζομαι όλοι. Παιδιά, σταματήστε αυτή την ιστορία να στέλνετε inbox με τις καρδούλες για την εβδομάδα πρόληψης καρκίνου του μαστού. Δηλαδή, έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα. Σας δίνουν μια καρδούλα, το στέλνετε. Πήγαινε, κλείστε κανένα ραντεβού σε κανένα μαστολόγο, σε κανένα γυναικολόγο. Έτσι θα λυθεί το θέμα. Δεν θα λυθεί το θέμα το να στέλνω εγώ καρδούλες στο Βασίλη και ο Βασίλης στους άλλους 10. Γιατί αν δεν θέλεις την καρδούλα, τότε θα πάθεις καρκίνο. Ρε παιδιά, έχεις συμμορφωθείτε λίγο. Τι να πω, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ειδικά από αυτή την εκπομπή είχαμε τη δυνατότητα. Έχει μπλοκάρει το inbox δηλαδή. Θέλουμε να μιλήσουμε με σοβαρούς ανθρώπους και να λάβουμε μηνύματα και δεν μπορούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Εντάξει, είναι τη μόδα η λεγόμενη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, εγώ θυμάμαι ότι τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε διακεκριμένους επιστήμονες που μας μίλησαν. Λεπτομερώς θεωρώ, Αλεξία, για την πρόληψη αλλά και για τις παρεμβάσεις σε περίπτωση που υπάρχει καρκίνος του μαστού. Μιλήσαμε με τον κύριο Παντελή Κοντινόπουλο, γυναικολόγο, μιλήσαμε με τον κύριο Κουφουδάκη, χειρουργό που ειδικεύεται σε αντίστοιχα χειρουργία. Οι άνθρωποι μας είπαν λεπτομερώς τι πρέπει να προσέχουν οι κυρίες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η εβδομάδα πρόληψης πάλι. 365 μέρες το χρόνο. Βγήκε τώρα μια πρόληψη. Ιστορία με την καρδούλα. Εκεί βάζουν την καρδούλα. Εγώ τρελαθέ. Δεν ξέρω αν σου πασε τα νεύρα σένα στο inbox. Βασίλη, δεν μπορούσα να καλό είναι να υπάρχει. Δεν μπορούσα να καλό είναι όμως, όπως είπε και η Αλεξία, η καρδούλα να μεταφράζεται σε επίσκεψη στον γιατρό. Στα, σε κλείσιμο ραντεβού. Στα ραντεβού που γίνονται, στις τακτικές εξετάσεις κάθε μέρα. Κοίταξε να δεις. Αν θέλεις να κάνεις κάτι καλό στη φίλη σου, στην αδελφή σου, στη μητέρα σου. Πας και τους κλείνεις εσύ από μόνος ένα ναι, ραντεβού. Σωστά. Δεν τους στέλνεις την καρδούλα στο inbox. Γιατί δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε και είμαστε 24 ώρες το 24ωρο στο Facebook και στέλνουμε καρδούλες τώρα, παιδιά, να σου. Φαντάζομαι το ίδιο. Για σοβαρευτείτε λίγο. Για σοβαρευτείτε το ίδιο είναι για όλες τις μορφές, έτσι, όχι μόνο για την. Είτε πρόκειται για το test pap, είτε πρόκειται για διάφορες άλλες μεθόδους πρόληψης και για τους άντρες, έτσι. Πού να σε πάω, λοιπόν, διάβασα μια είδηση χθες. Θέλω να ξεκινήσω από αυτό, Αλεξία. Θεωρώ ότι έχει μια ιδιαίτερη αξία. Γιατί το είχαμε αναφέρει εμείς πριν από περίπου μια εβδομάδα ότι προσανατολίζεται σε αυτή την κίνηση. Μαθαίνω όμως πως η κυρία Μαρία Κοτρότσου, η οποία είναι η μητέρα της άτυχης Μυρτός,
της Άδειας Μυρτούς κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού κράτους. Θυμόμαστε όλη τη βία επίθεση που δέχτηκε το 2013 στην Πάρο, το κοριτσάκι, από τον Πακιστανό Αχμέτ Βακάς. Και ναι, μεν έχει την ποινική διάσταση η υπόθεση. Συνελήφθη αυτός, καταδικάστηκε, νομίζω έχει φάει ισόβια και κάποια άλλα χρόνια κτλ. Απ' την άλλη όμως, απ' την άλλη όμως εδώ, και η κυρία Κοτρότσου και φυσικά η Μυρτό πεθαίνουν κάθε μέρα. Mm-hmm. Το κοριτσάκι αυτό έχει βγει από επιτροπή ότι θα έχει 100% αναπηρία όσο ζήσει. Κάθε μήνα η γυναίκα τι λέει? Κάθε μήνα εγώ, παιδιά, θέλω 2.500-3.000 ευρώ για, όχι για την αποκατάσταση, αλλά τέλος πάντων για να συντηρηθεί η κοπέλα. Για κάτι που δεν έφτεξα. Και τι κάνει? Στρέφεται με αγωγή, την οποία κατέθεσε στο διοικητικό πρωτοδικείο. Και μπράβο της. Και μπράβο της, και ζητά αποζημίωση ύψους 200.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Μόνο. Και ζητάει, ναι, περίμενε, το λέει, 2.970. Παράλληλα, κυρία Κοτρότσου διεκδικεί από το ελληνικό δημόσιο μηνιαίο επίδομα 2.977 ευρώ για την φροντίδα της κόρης της σε φόρους ζωής. Καθώς, όπως αναφέρει, το νεαρό κορίτσι χρειάζεται εξειδικευμένη νοσηλεύθερη για την ημερήσια φροντίδα της, αναλώσιμα, σύρικη, στροφή, ειδικά μαξιλάρια, φάρμακα, απολύτως αναγκαίες κτλ. Επιπλέον, η μητέρα και η αδερφή της Μυρτός αξιώνουν συνολικά αποζημίωση 100.000 ευρώ για ηθική βλάβη που υπέστησαν και οι ίδιες, οι οποίες δηλώνουν συντετριμμένες μετά την επίθεση στη Μυρτό. Δεν νομίζω ότι μεταφράζεται σε χρήμα όλο αυτό. Έτσι. Δεν θα παλύνει το πόνο της. Αλλά και πάλι... Η γυναίκα, και για να μην το έκανα αμέσως, για να κινήθηκε μετά από 4 χρόνια, 5, προφανώς πάλευε μέσα της. Αλλά εδώ, με συγχωρείς. Γιατί το αναφέρω ως περίπτωση? Διότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως το κράτος δεν σε λυπάται, δεν σε λυπάται το κράτος, Αλεξία μου, όταν σου στέλνει το ηλεκτρονικό κατασχετήριο για 500, 600, 200, για 600, 500, 1000, 2000, 3000 ευρώ. Ναι. Δεν σε λυπάται. Εμείς γιατί δεν λυπηθούμε το κράτος, δεν κατάλαβα. Ναι, σωστό και αυτό. Η κυρία Κοτρότσου τι λέει? Βρέθηκε ένας άνθρωπος που δεν έπρεπε να βρίσκεται στην Ελλάδα και μου κατέστρεψε το παιδί. Και τη ζωή μου, έτσι. Ποιος και εμένα. Που βρέθηκε εγώ, λοιπόν, αυτό στην Ελλάδα, εγώ. Σωστό. Έτσι έχει είναι. Λίκη, έχει και λίκη. Θα επικαλεστώ μια ρίση του Ιώνα Δραγούμη, ο οποίος είχε πει κάτω το κράτος ζήτω το έθνος. Και το λέω όμως διευρυμένα, υπό την έννοια ότι το κράτος πρέπει να υπηρετεί το έθνος. Το κράτος, Αλεξία μου, δεν είναι η στρογγυλή σφραγίδα στα δημόσια έγγραφα. Είναι και αυτό. Για μας όμως Ελλάδα είναι μέσα στην ψυχή μας. Δεν έκανε κάτι κακό στην Ελλάδα, κυρία Κοτρότσου. Ίσα-ίσα η Ελλάδα, δυστυχώς, το ελληνικό κράτος, έκανε κάτι δια της παραλήψεως, όπως και η ίδια θεωρεί κακό στο παιδί της. Έτσι. Το θεωρώ, δεν θέλω να φανταστώ τι περνάει αυτή η γυναίκα. Δεν θέλω να φανταστώ. Και περισσότερο, ένα νέο κορίτσι, σαν τα κρύα τα νερά, 15 ετών, που είχε όλη τη ζωή μπροστά του, επειδή κάποιος λαθομετανάστης ξύπνησε όπως ξύπνησε, να περάσει όλη του τη ζωή σε αναπηρία. Όχι, και μπράβο τη. Μπράβο στην κυρία Κοτρότσου. Βρήκε το κουράγιο. Δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν θέλω να προκαταλάβω την απόφαση της δικαιοσύνης. Ούτε είμαι δικηγόρος. Αυτό είναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ανεξαρτήτως όμως τι τύχη θα έχει στην εκδίκασή της από το διοικητικό πρωτοδικείο, φαντάζομαι η γυναίκα να έχει τη δύναμη να πάει και σε δεύτερο βαθμό. Γιατί ξέρεις, οι πολίτες δεν στρέφονται κατά του κράτους, διότι το κράτος έχει όλα τα όπλα να πάει σε δικαστήρια. Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να πληρώνει δικηγόρους, να παρακολουθεί τις δίκες και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν την έχει. Εγώ εύχομαι στην κυρία Κοτρότσου υπομονή να κάνει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη της υπόθεσης. Πάντως θεωρώ ότι έκανε σωστά που κινήθηκε κατά του κράτους. Καλημερίζουμε το Βέλγιο με 0 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Πέτρο Στεφανόπουλο. 0 βαθμούς μας στέλνει εδώ φωτογραφία όπου αυτή τη στιγμή έχει 0 βαθμούς. Εντάξει, δεν έχει και μείον τόσο. Μια χαρά περνάτε. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Στην Ευρώπη για την ώρα πάμε καλά. Φωτογραφίες που είδα χθες από το Βέλγιο, αγαπητέ Στεφανόπουλε, ήταν εξαιρετικές. Περνάτε υπέροχα. Εκεί σταματήστε. Καλημερούδια, Αλεξία και Βασίλη. Καλή εκπομπή από τον Κώστα τον Καρακάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Τάσο τον Μητρόπουλο. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τοσελή. Ευχαριστούμε την Ασπασία Ρουτσινού. Τον Γιάννη τον Χατζόπουλο. Τον Τάσο τον Θάνο. Τον Κώστα το Σκανιάκια, τον Παναγιώτη τον Κρενκούδη, τη Δήμητρα την Καντιλίκα, τον Κώστα τον Παλαμπάνη. Σας ευχαριστούμε όλους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και σήμερα. Επίσης, για να το κλείσω,
δεν θα μου έκανε εντύπωση, δεν λέω ότι θα το κάνουν, δεν θα μου έκανε εντύπωση για παράδειγμα και οι γονείς της άτυχης κοπέλας από το Φράιμπουργκ να στραφούν κατά του ελληνικού κράτους και να πούν τι κάνατε, ρε παιδιά, εσείς εκεί. Βγάλατε τον ο Παρασκευόπουλος έβγαλε ένα large νόμο και πήρατε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαντράχαλος, 30-31 χρονών και μου τον αποφυλακίσατε ως ανήλικο. Και ήρθε στη Γερμανία και μας βίασε και μας έπνιξε το παιδάκι. Έτσι. Mm-hmm. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και το λέω, δεν είναι παρένε. Εγώ ξέρεις πολύ καλά, Αλεξή, έτσι έχω μιλήσει off the record. Δεν είμαι ούτε δικομανής, το αντίθετο μάλιστα. Ούτε θεωρώ ότι πρέπει συνέχεια να κάποια θέματα να, ότι μπορεί να μας τα λύσει η δικαιοσύνη. Είναι όμως κάποια θέματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Δεν μπορεί να έχεις λοιπόν ένα κράτος που σε όλα σε κυνηγά, σε όλα. Βλέπουμε κάθε μέρα και τι ειδήσεις διαβάζουμε. Ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, κατασχέσεις, ποινικές διώξεις, τα πάντα. Και την ίδια στιγμή το κράτος που ευθύνεται δια της παραλήψεως, θα πω εγώ. Έτσι. Δεν λέω ότι δια της προθέσεως, αλλά δια της παραλήψεως. Εσύ να μην να τα αφήνουμε. Όχι, έχουμε τη δυνατότητα ως πολίτες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε βία κατά του κράτους. Το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και τα ένδικα μέσα να στραφούμε κατά του κράτους. Για να σε πάω σε κάτι άλλο τώρα εδώ πιο οικείο, για να μην πάμε στα... Καλημέρα, καλημέρα στο Φίβο του Σολομονίδη στην υπέροχη Κύπρο. Καλημέρα, Φίβο μου. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που έχουν καταθέσει τηλεοπτικοί σταθμοί Αντένα Αλφα, Sky και Star, οι οποίοι ζητούν να παγώσουν οι αποφάσεις για τις τηλεοπτικές άδειες. Συγκεκριμένα στις αιτήσεις τους στα κανάλια ζητούν να μπει μπλόκο στην προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και στις αποφάσεις του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής που αφορούν στις δημοπρατούμενες άδειες παρόχων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ευρωεκπομπής, ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας και ενημερωτικού προγράμματος. Στην αιχμή του δώρατος βρίσκεται ο αριθμός των αδειών που έχουν οριστεί σε 7, αλλά και η τιμή εκκίνησης που έχει καθοριστεί στα 35 εκατομμύρια ευρώ για την κάθε άδεια. 35 εκατομμύρια. Πότε είπες εκδικάζονται τα μέτρα σήμερα? Αύριο, το απόγευμα. Στις προσφυγές του τα κανάλια, μεταξύ άλλων, κάνουν λόγο και για τη συνταγματικότητα του νομικού πλαισίου και σύγκρουσή τους με τους νομοθετικούς ευρωπαϊκούς και ελληνικούς κανόνες. Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις είναι αντίθετες στις αρχές του ανταγωνισμού και της ανοιχτής εσωτερικής αγοράς και χαρακτηρίζουν υπερβολικά μεγάλη την τιμή εκκίνησης, υπογραμμίζοντας πως δεν ανταποκρίνεται στα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς. Εγώ ξέρω, Αλεξία, ότι 35 εκατομμύρια κίνηση για το κάθε ένα. Σε ποιο πλανήτη? Μήπως δηλαδή το βάζουν ακριβώς για να μην γίνει τίποτα? Λέω εγώ τώρα, γιατί φοβάμαι ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε που κυβερνάνε οι ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Και έχουν περάσει και 2,5 χρόνια από τότε που το ΜΕΓΑ είναι ακυβέρνητο. Το οποίο δεν το κλείνει κανένα. Αυτόματος, πιλότος. Ναι, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό? Μας λέγανε. Όχι, τι πράγμα είναι αυτό? Αν συνέβαινε αυτό σε οποιοδήποτε κανάλι σε όλη τη χώρα, ας πούμε, σε όλη την επικράτεια, θα έμενε έτσι? Τι γίνεται πίσω από αυτό? Δεν έχουμε καταλάβει. Και δεν κουνιέται και κανείς. Εγώ ξέρω ως πολίτης ότι αυτό που είχαμε ακούσει, ότι θα μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, ότι θα πληρώσουν αυτοί που δεν πλήρωναν, ότι αυτά που καλώς ακούγονταν δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν περάσει 3 χρόνια. Τώρα τα υπόλοιπα, αν έχει κάνει λάθη ο κύριος Παπάς, αν έχει κάνει λάθη, ξέρω εγώ, η ΕΕ τα αυτά, ποιος έχει κάνει, ποιος διαχειρίζεται το θέμα, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι 3 χρόνια δεν έχει γίνει αυτό που θα έλεγαν, ούτε σε αυτό το κομμάτι. Και στέκομαι στα 3 χρόνια, γιατί σε λίγες μέρες έχουν επέτειο διακυβέρνησης, διότι χωρίς ίσως να το έχουμε καταλάβει πολύ, λένε οι παλιοί και οι παλιοί. Ναι, οι παλιοί, καμία αντίρρηση. Κυβερνάτε 3 χρόνια. Ποιοι παλιοί? Και αυτοί παλιώσαν. 3 χρόνια κυβερνάνε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και φυσικά, Αλεξία, ένα θέμα που απασχόλησε χθες και την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και ευρύτερα νομίζω, ήταν θα άκουσες ή θα είδες δηλώσεις του κ. Κοντζιά στον Αντένα. Επειδή άνοιξε και ανοίγει και από την κυβέρνηση το θέμα του ονόματος των Σκοπίων, δεν ξέρω αν είναι για επικοινωνιακή εκμετάλλευση ή για θέμα ουσίας. Είναι και τα δύο. Δεν είναι μόνο επικοινωνιακό, κακά τα ψέματα, έχει ανοίξει το θέμα. Ο κ. Κοντζιάς είπε ότι προετοιμάζει, αν θες, την κοινή γνώμη. Δεν ξέρω αν είναι το πέταξε έτσι σαν πυροτέχνημα ή σαν λαγός λειτουργεί. Ότι το όνομα Μακεδονία θα υπάρχει μέσα στην σύνθετη ονομασία του κρατηδίου, όποια και αν αυτή θα είναι τελικά. Είπε μάλιστα ότι μπορεί να έχει αντιρρήσεις ο Καμένος, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και λέω εγώ τώρα ότι, ωραία, τον ενδιαφέρει η κυβερνητική πλειοψηφία και έχουμε δύο σενάρια. Πάει λοιπόν στη Βουλή, το όνομα αυτό, δεν ξέρω ποιο θα είναι, που θα έχει μέσα τον όρο Μακεδονία, πάει στη Βουλή και το ένα σενάριο είναι συμφωνεί ο Καμένος, κάνει άλλη μία γολοτούμπα και το περνάνε. Ή δεν συμφωνεί ο Καμένος, συμφωνούν οι υπόλοιποι και το περνάνε. Ή
Δεν συμφωνούν οι υπόλοιποι γιατί θέλουν να το παίξουν μακεδονομάχοι όψιμοι και δεν περνάει. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση αυτό είναι πατατράκ. Αντιλαμβάνεσαι. Διότι ωραίο. Θα έχει χρεωθεί την προδοσία της Μακεδονίας, αλλά ακόμη και να μην γίνει και οι υπόλοιποι τους γυρίσουν την πλάτη, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έλεγε ο κύριος Κοτζιάς, δηλαδή τα στυλιώνει με Μητσοτάκης και λέει: εγώ θέλω να το παίξω τώρα μεγάλος πατριώτης και δεν ψηφίζω. Άσε αργότερα να κλείσει το θέμα. Θα έχει χρεωθεί την απόπειρα μετά προδοσίας. Οπότε σε κάθε περίπτωση πρόκειται περί πολύ καυτού θέματος, το οποίο δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη για την κυβέρνηση. Και τα κυβερνητικά επιτελεία και τα επιτελεία και του Μαξίμου στον πρωινό καφέ, φαντάζομαι τα έχουν πιάσει όλα αυτά τα σενάρια. Γιατί δεν θέλει πολύ να σε πάει, ξέρω εγώ, μια κυβέρνηση δηλαδή, φαντάσου, που έχει περάσει τόσα νομοσχέδια, τόσα μεσοπρόθεσμα, τόσα μνημόνια. Συζητιάτε σήμερα, θα ξεκινήσει να συζητείτε το πολυπακέτο, τα 70, να φύγουν με ένα πόνο. Ξέρετε, τα μέτρα που λέμε, τα προαπαιτούμενα για την τρίτη αξιολόγηση. Λοιπόν, περνάει όλα αυτά και φανταστείτε τώρα να υπάρξει κάποια εμπλοκή εκεί και να τις πέσουν όλα μαζεμένα. Δηλαδή, προδοσία του ονόματος της Μακεδονίας, ψήφιση μεσοπρόθεσμου, μάλλον συγγνώμη, κλείσιμο τρίτης αξιολόγησης με πάρα πολλά μέτρα ακόμη. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μια κλιμάκωση αρνητικών εξελίξεων για την κυβέρνηση που θα την χρεωθεί αποκλειστικά η κυβέρνηση μετά. Διότι φροντίζει πονηρά τώρα η αντιπολίτευση, λέει ο Μητσοτάκης για παράδειγμα, σε μια ακόμη φορά, εγώ λέει δεν βρίσκω κάποιο λόγο να σας πω ποια είναι η πρότασή μου για το όνομα των Σκοπίων, όταν η κυβέρνηση με τον κύριο, η συγκυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Καμένο, δεν μας έχουν πει ποιο είναι το όνομα. Γιατί να σας πω εγώ, λέει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι μπακαλίστικα πράγματα. Γιατί αν είχε ξεκάθαρη θέση ο κύριος Μητσοτάκης σε καθαρή την φωλιά του, θα την έλεγε. Επειδή όμως και αυτός δεν έχει τόσο σταθερή εθνική θέση για αυτό το θέμα, σου λέει κάτσε να βγάλουν αυτό το φίδι από την τρύπα, ο Καμένος με τον Τσίπρα, να χρεωθούν αυτοί την πολιτική φθορά για το όνομα της, των Σκοπίων και γιατί να το κάνω εγώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, πού θα οδηγήσει όλο αυτό δεν ξέρω. Θεωρώ όμως ότι όπως και να είναι η εξέλιξη, όποια και να είναι η εξέλιξη, θα υπάρχει πολύ μεγάλη φθορά για την κυβερνητική, για τη συγκυβέρνηση. Διάβασα σενάριο ότι υπάρχει περίπτωση μέχρι να φύγει και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ο κύριος Καμένος, διότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άμα τη εντάξει των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, θα είναι αυτό που θα έχει το στρατιωτικό σκέλος, αν θες, τις λεπτομέρειες. Και πώς τώρα ο κύριος Καμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που θα έχει εναντιωθεί στο όνομα των Σκοπίων, θα διαχειριστεί ως πολιτικός προϊστάμενος την ένταξη των Σκοπίων μετά στο ΝΑΤΟ. Δεν κολλάνε. Τώρα τι θα γίνει δεν ξέρω. Είναι ένας πονοκέφαλος όμως ισχυρός. Φυσικά θα μου πεις τώρα τι νοιάζει τον κόσμο αν είναι πονοκέφαλος για την κυβέρνηση. Τον κόσμο οφείλει να τον νοιάζει και πρέπει να τον νοιάζει ότι επιχειρείται προδοσία για την Μακεδονία. Αυτό είναι το βασικό. Το αν θα έχει πονοκέφαλο ο Καμένος με τον Τσίπρα προσωπικά εμένα καθόλου δεν με απασχολεί. Ή αν θα έχει ο Μητσοτάκης τον πονοκέφαλο. Θα πρέπει να μιλήσουν ξεκάθαρα. Ο Κοτζιάς χτες άφησε σε κάθε περίπτωση να πει ότι είναι Μακεδονία, λέει. Θα είναι Μακεδονία μέσα. Και μάλιστα είδες τι είπε, λέει. Άμα δεν ήταν Μακεδονία, λέει, γιατί ο Παπούλιας το 95 πότε ήταν. Είπε, δέχτηκε το Πουγουδουμού, δηλαδή πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ως προσωρινή έστω ονομασία. Αφού το έκαναν αυτοί, να το κάνουμε κι εμείς δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Βρήκε μια νομιμοποίηση της δικιάς τους, ας πούμε, αν θες, ενέργειας. Να πάμε στην Κορινθία. Είχαμε 7 άτομα που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της τροχαίας, το ατύχημα έγινε στο ύψος του Ασπροπύργου και ενεπλάκησαν ένα λεωφορείο, ένα φορτηγό και ένα γεωταχή αυτοκίνητο. Τα 7 άτομα που τραυματίστηκαν επέβαιναν στο λεωφορείο και στο γεωταχή, ενώ διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι οι τραυματίες είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς. Και να πάμε στο Μεσολόγγι λίγα λεπτά, 8 λεπτά πριν κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε στο Μεσολόγγι και να πούμε για την άγρια δολοφονημένη γυναίκα, που, την 44χρονη, που ήταν και αγνοούμενη. Λοιπόν, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες αναζήτηση της 44χρονης μητέρας, η οποία είχε χαθεί από το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιανουαρίου του 2018. Το μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας, εχθές, 8 του μήνα, το άψυχο σώμα της 44χρονης μητέρας από την κατοχή Ετελοακαρνανίας εντοπίστηκε στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου της σε χωράφι κοντά στη λίμνη Τριχονίδα, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η 44χρονη δολοφονήθηκε άγρια. Η 44χρονη μητέρα πριν εξαφανιστεί φέρεται να είχε μια έντονη τηλεφωνική συνομιλία με τον σύντροφό της, με τον οποίο χώρισε.
Τον ίδιο άφησε να εννοηθεί η πρόθεσή της να βάλει τέλος στη ζωή της εάν επέμενε στο χωρισμό τους. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό της και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην σύντροφος τις ώρες που η γυναίκα εξαφανίστηκε φέρεται να είχε άλωθει και να βρισκόταν σε άλλο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα, το πτώμα της έφερε πληγές από εγκάβματα, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ότι στο εσωτερικό του αυτοκίνητου της εντοπίστηκε ένα μπιτόνι με έφλεκτο υλικό. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό αν η άγνωστη γυναίκα έχει άλλου είδους τραύματα. Η γυναίκα, η οποία ήταν χείρα και μητέρα τριών παιδιών, ονομάζεται Ειρήνη Λαγούδη, έφυγε από το σπίτι της παίρνοντας μαζί της το κινητό της τηλέφωνο και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Για τον εντοπισμό της είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση με την συμμετοχή της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και της ομάδας διάσωσης Μεσολογγίου, ενώ έρευνες γίνονταν και στη θάλασσα με σωστική λέμβο, αλλά και από αέρος με τμήμα εναέριας επιτήρησης της αερολέσης της Μεσολογγίου. Λοιπόν, ακούμε διάφορα. Είναι αυτά στο κλίμα που έλεγες. Κανείς δεν ξέρει. Εδώ, κανείς δεν ξέρει. Περιτείνω σε πρώτη. Ακριβώς. Σε πάω σε ένα θέμα. Δεν είμαι μάντης, ούτε εσύ το ίδιο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, προβλέπεις το μέλλον, έχεις τέτοιες ικανότητες. Νομίζω όμως διαθέτουμε κοινή λογική. Και κάποια γνωρίζουμε, πέντε πραγματάκια. Όχι, ούτε καν δέκα. Πέντε πραγματάκια τα γνωρίζουμε. Είχαμε πει λοιπόν εδώ, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ο κύριος Κοντονής, ο οποίος παρεπιπτόντως πλασάρεται από τους πολύ σοβαρούς της κυβέρνησης, ρε παιδί μου. Είχε πει, αν είναι δυνατόν, ότι λέει, δεν αποκλείω, λέει, υπάρχει λύση να δικαστούν οι 8, αφού είχε γίνει ο Σάλος με την, που κατέθεσε η ελληνική πλευρά αίτηση αναστολής χορήγησης ασύλου, αφού χορήγηθηκε το άσυλο στον συγκυβερνήτη, στον ένα αξιωματικό συγκυβερνήτη, και κατέθεσε η κυβέρνηση αίτηση αναστολής χορήγησης. Μάλιστα, η αίτηση αυτή αναστολής έγινε δεκτή από την πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την κυρία Μελωνοπούλου. Με διαταγή της λοιπόν χθες το μεσημέρι της Δευτέρας, ανέστειλε προσωρινά την απόφαση της Τρίτης Ανεξάρτητης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου, με την οποία έχει παρεχθεί άσυλο στον Τούρκο συγκυβερνήτη Σουλεϊμάν Οζκαγιανκτσί. Συγγνώμη. Λοιπόν, ο οποίος και συνελήφθη στο Ολυμπιακό χωριό κτλ. Θυμάσαι την παρούφα, έλεγε ο Κοντονής, ότι λέει. Υπάρχει, λέει, μια διάταξη του νόμου που μπορούν να δικαστούν όσοι έχουν τελέσει αδικήματα στην Αλλοδαπή. Αυτά τα πράγματα, δηλαδή, θυμάσαι που σου είχα πει ότι τι λέει ο άνθρωπος, και περιττό να σου πω ότι βγήκε ο Τούρκος αντιπρόεδρος και του λέει: τι λες, ρε Χριστιανέ, φέρτο εδώ τώρα να τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, πώς θα δικάσει η Ελλάδα τους Τούρκους αξιωματικούς αυτούς ή στρατιωτικούς για κάτι που φέρεται ότι έκαναν στην Τουρκία, βάσει ποιων στοιχείων? Τι στοιχεία έχει η Ελλάδα για να τους δικάσει? Είμαστε πολύ μπροστά σε αυτά. Πώς γίνονται? Και από τη στιγμή που δεν το επιθυμεί η Τουρκία, αυτό μπορεί να γίνεται, κύριε Κοντονή. Εγώ δικηγόρος δεν είμαι, αλλά πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη και της άλλης πλευράς. Της χώρας στην οποία φέρεται ότι τελέστηκε το αδίκημα. Τι μας λες τώρα ότι η Ελλάδα. Δηλαδή θα δικάσει η Ελλάδα τους 8 στρατιωτικούς, μπορεί, λέει, το είπε αυτό για να ηρεμήσει από κάτω τους δικούς του, έτσι. Αλλά είναι τόσο πρόχειρος επιχείρημα. Που δεν μπορεί ένας υπουργός δικαιοσύνης να τέτοιες μπαρούφες. Με συγχωρείς τώρα. Ο ορισμός του άκυρου είναι, βρε Αλεξία. Δεν έχει το σθένος να πει ναι για λόγους εθνικού συμφέροντος και καλά εμείς θέλουμε να το στείλουμε πακέτο πίσω, παρά μας λες ότι μην κάνετε έτσι, μπορεί να τους δικάσουμε στην Ελλάδα. Ναι, μεν αλλά. Πώς θα τους δικάσεις στην Ελλάδα? Ξέρεις εσύ τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι? Έχεις κάποιες μαρτυρίες τι έχουν κάνει? Ήσουν εκεί. Έχεις κάποια όργανα του κράτους του δικού σου να σου πούν τι έχουν κάνει, έχεις κάποιο κατηγορητήριο, πώς θα τους δικάσεις? Θα σου διαβιβάσει ο Τούρκος, η τουρκική εισαγγελία ή το τουρκικό στρατοδικείο, γιατί είναι στρατιωτική, η τουρκική στρατιωτική δικαιοσύνη θα σου διαβιβάσει φάκελο και θα τους δικάσεις με ποιους νόμους? Τους δικούς σου, τους τουρκικούς? Δηλαδή πράγματα που ένα μικρό παιδί δεν τα λέει, ρε Αλεξία. Μα είναι πολύ μικρά παιδιά. Εσείς που μας ακούτε, βρε παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορεί να λέμε, να είμαστε εμείς παράλογοι και να είναι λογικός ο Κοντονής. Υπάρχει, λέει, διάταξη του κώδικα ποινικής δικονομίας για εγκλήματα στην Αλλοδαπή. Τι λέμε τώρα? Υπάρχει. Οι άνθρωποι αυτοί ή θα τους χορηγηθεί άσυλο και θα μείνουν δεν ξέρω για πόσα χρόνια στην Ελλάδα με άσυλο, ή θα πάνε πίσω να δικαστούν στην Τουρκία. Δεν έχει άλλο ενδιάμεσο. Πώς θα γίνει διαφορετικά? Την προσωπική μου γνώμη την κατέθεσα πριν μια εβδομάδα εδώ. Τι θα πρέπει να έχει κάνει η κυβέρνηση? Δεν το έκανε, δεν έχει σημασία. Τι μπορείς να λες όμως τέτοιες παρούφες και να είσαι υπουργός δικαιοσύνης? Ό,τι να είναι. Πώς θα δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι για κάτι που φέρεται ότι έκαναν στην Τουρκία? Σε ρωτάω. Με ποια δικογραφία? Έχει δικογραφία το ελληνικό κράτος για αυτούς? Αχ, μωρέ Βασίλη. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Είναι σαν να λέμε τώρα
Δηλαδή, εδώ είπαμε, φτάσαμε για το κοριτσάκι, είπαμε για το κοριτσάκι αυτό το 19χρονο που είναι στο Hong Kong που είναι κτλ. Για υποτίθεται μια πολύ πιο απλή περίπτωση, έτσι. Και πάλι, μπορεί να, να έχει μεγάλες ποινές κάθριξης, αλλά είναι συγκεκριμένη διακίνηση, ξέρω εγώ, κατοχή ναρκωτικών κτλ. Και πάλι το είπε ο ποινικό λόγος. Ξεχάστε τον να έρθει να δικαστεί στην Ελλάδα. Μόλις παρέλαβα μια τέλεια φωτογραφία από τα ίδια για το φίλο μας τον Γιάννη το Χατζόπουλο. Εξαιρετική φωτογραφία πραγματικά. Με υπέροχη θάλασσα, έτσι μια ηρεμία. Μπράβο, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Να στείλουμε καλημέρα στο Σπύρο το Μαρίνο, το λιμενάρχη μας, και να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για αυτήν εδώ την εκπομπή. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας βλέπετε μέσα από τις αρκολικές ειδήσεις, μας βλέπετε ζωντανά από τις σελίδες μας στο Facebook, μας ακούτε από το Live 24 αλλά και από τα FM 92,2. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε σε δύο λεπτά. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Πάντως ο κόσμος, αντί να είναι ο ένας κοντά στον άλλον, ειδικά αυτές τις κρίσιμες στιγμές που περνάει η χώρα, βλέπουμε μια διαστροφή. Πάλι με τη διαστροφή, τι είδες πάλι? Βλέπουμε ο ένας ενάντια στον άλλον. Γιατί αυτός εκείνο, ξέρω εγώ. Δηλαδή... Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με την εποχή, μόνιμο είναι στην Ελλάδα. Α, τώρα πιο πολύ νομίζω. Τώρα πιο αναφέρεσαι πολύ. Σε υλικά αγαθά ή σε... Ναι. Κοίταξε, όταν δημιουργούνται ανισότητες γενικότερες και... Οι καρδούλες συνεχίζονται εντωμεταξύ, έτσι, το inbox δεν έχει φουλάρει. Τι να κάνουμε, καλό είναι. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι τόσο αρνητικός αυτό. Ναι, αν είναι η καρδούλα... Άμα κάθε τρία δευτερόλεπτα γινόταν κλικ, θα σου λέγα εγώ ότι... Αν είναι η καρδούλα αυτή που θα οδηγήσει τις φίλες μας και τον γυναικείο πληθυσμό να έχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο καρκίνο του μαστού... Όχι, δεν μου έχουν στείλει καρδούλες εμένα. Βλέπω όμως στο inbox, αλλά βλέπω πολλές στον τοίχο. Αν είναι η καρδούλα όμως, βρε Αλεξία, αυτή που θα ευαισθητοποιήσει τις κυρίες, τις φίλες, τα κορίτσια, να πάνε να. Βασίλη μου, το ξαναείπα, δεν το κάνουν. Γι' αυτό σου λέει στείλ το και στείλ το και σε άλλες 10 και εκείνες οι 10 σε άλλες 10. Εντάξει. Τις κάνουν βόλτες εδώ τώρα, δεν έχουν ουσία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε αν δεν το έχετε καταλάβει. Γκρινιάζουμε για το Facebook, χωρίς Facebook δεν μπορούμε όμως, δεν γίνεται. Έχει και αυτά μέσα στο πρόγραμμα, τι να κάνουμε. Βέβαια, Βασίλη μου, πρέπει όμως, ξέρεις κάτι, πρέπει να ξεχωρίζουμε, ναι. Μα υπάρχει λίγο. Δεν τον έδειξε το Βασίλη, έκανε μια κίνηση και είναι αλήθεια. Πρέπει να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα. Εμένα όταν μου στέλνουν, γιατί εγώ δεν στέλνω, να ενοχλήσω κάποιους άλλους. Λοιπόν, γιατί πρόκειται και για ενόχληση από ένα σημείο και μετά. Πήρες μία καρδούλα, πήρες δύο, πήρες τρεις, πήρες... Εδώ πέρα μιλάμε για εκατοντάδες. Γίνεται χαμός από χθες το βράδυ. Λοιπόν, 37 λεπτά μετά τις 9 είμαστε. Παίρνει εδώ και αγάπη και γκρινιάζει κιόλας. Τις στέλνουν καρδούλες και γκρινιάζει κιόλας. Οι καρδούλες που στέλνουν δεν είναι για αγάπη, παιδί μου. Εντάξει, η καρδούλα είναι. Λοιπόν. Από αγάπη κάνουμε αυτό το. Ναι, ξαφνικά όλοι. Τρελαθήκανε ξαφνικά. Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είμαστε εδώ μαζί, μας παρακολουθείτε, μας βλέπετε, μας ακούτε, τι άλλο θέλετε. Είμαστε στις αργολικές ειδήσεις, είμαστε στο κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, είμαστε στις σελίδες μας στο Facebook, μας ακούτε από το Live 24, μας ακούτε από το FM 92,2. Είμαστε εδώ λοιπόν σε όλες τις μορφές, περισσότερο δεν θα μπορούσαμε. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα. Καταρχήν, αν θέλουμε να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα ένα δίωρο πραγματικά γέλιου, έτσι να αλλάξουμε λίγο την ημέρα και να πούμε όχι ρε παιδί μου, εμείς πάμε κόντρα σε όλη αυτή και σε όλη τη μαυρίλα, θα πάμε να χαμογελάσουμε και να περάσουμε όμως, να πάμε στο Σινεβάλια, στο Άργος, όπου το Bachelor 2 παίζει αυτή τη στιγμή και θα παίζει μέχρι και αύριο. Η παράσταση, η προβολή είναι στις 7 το απόγευμα, η πρώτη προβολή. Πραγματικά θα περάσετε υπέροχα, δεν θα το πιστεύετε, δεν θα πείτε τώρα που να πάμε, ξέρω εγώ, 7 η ώρα. Bachelor 2, ελληνική ταινία. Θα περάσετε υπέροχα. Δεν θα το πιστεύετε. Πραγματικά δηλαδή το γέλιο ήταν σαν να πατούσε κουμπί. Είχες δει παλιά τις εκπομπές του Μαστοράκη, του Νίκου Μαστοράκη, που έβαζε γέλια. Που έβαζαν τα γέλια, είναι τύπου αμερικάνικης τηλεόρασης. Κάθε φορά που έπεφτε μια ατάκα δυνατή στην αίθουσα. Ήταν συγχρονισμένη μέσα η αίθουσα. Δεν μπορούσα να καταλάβεις τι γινότανε. Λοιπόν, Bachelor 2 λοιπόν, στο Σινεβάλια στο Άργος, 7 το απόγευμα η προβολή.
και αμέσως μετά ετοιμαστείτε για κάτι πάρα πολύ δυνατό. Παγιδευμένες ψυχές, θρίλερ. 9 η ώρα η πρώτη παράσταση, 11 παρά 10 η δεύτερη παράσταση. Όλα αυτά μέχρι και αύριο, γιατί από την Πέμπτη έχουμε πρεμιέρα, The Post, με τον Tom Hanks, ας πούμε, λεπτομέρειες, την Πέμπτη το πρωί. Στέλνουμε καλημέρα στο εκτό Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης, 1611 το τηλέφωνο που καλούμε για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου μας. Κάνουμε χρήση του delivery κτέο. Καλημέρα στο Βαγγέλη Δαμπαλάκη από τον Μπρίστολ. Τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλώς τον, ήρθε εδώ κοντά μας. Λίτσα Τσακίρη. Καλημέρα, κοριτσάκι μου, όμορφο. Καλημέρα. Να περνάτε υπέροχα εκεί, καλά, στην ταβέρνα Τσακίρη. Δεν μπορείς να πας. Κάθε φορά λέω, πάμε στο Τσακίρι, βρε παιδιά. Το λες, δεν μπορείς να πας, θα πει ο κόσμος δεν μπορεί να πας. Γιατί δεν μπορεί να πας. Παιδί μου, υπό την έννοια ότι είναι πάντα sold out, κατάλαβες. Αν δεν έχεις σκεφτεί νωρίτερα να κλείσεις τραπέζι, τελείωσε, το χάσες το πάρτι. Εκεί γίνεται ένα υπέροχο πάρτι και υπέροχα χαμογελαστά πρόσωπα και τραγούδια και χορή. Είναι άλλος πλανήτης. Ναι. Η οικογένεια Τσακίρι γενικώς είναι ένας άλλος πλανήτης και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο ικτέο Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης, όπου κάνουμε έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Δεν το ξεχνάμε, γιατί έτσι προλαβαίνουμε πράγματα. Να πούμε ότι ακολουθούμε τη σελίδα στο Facebook ικτέο Ταραντήλης και επίσης κάνουμε like στη σελίδα και διαβάζουμε όλα τα άρθρα, αλλά λαμβάνουμε μέρος και στους διαγωνισμούς που γίνονται εκεί. Καλημέρα σε ολόκληρη την ομάδα. Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν από εχθές Δευτέρα, Βασίλη μου. Υψηλά τα ποσοστά, ναι, εκπτώσεων, οφείλω να πω. Πρόλαβες και είχες ιδιάθεση. Μείον 60% είναι οι προσφορές στα καταστήματα Λάσκαρης. Μείον 50% έως και μείον 50% στα Volt, στο Ναύπλιο. Πολύ μεγάλο το ποσοστό έκπτωσης και στα καταστήματα επώνυμο που ντυνόμαστε εμείς, Άργος 49 και Δανάου 15 στο Άργος, με all day fashion και μεγάλα νούμερα και μέχρι και extra large, από extra small μέχρι extra large, οπότε καλύπτει τους πάντες. Πολύ ψηλά τα ποσοστά από τις πρώτες μέρες. Αυτό πώς το αξιολογείς εσύ? Δεδομένου από τις πρώτες μέρες, δεδομένου ότι είναι και 40 μέρες εκτός, έτσι, ναι, παραπόσο, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Δηλαδή στο τέλος τι θα γίνει, στις 20 Φεβρουαρίου, ας πούμε. Αυτό τι πιστεύεις, δείχνει ότι ο κόσμος ζητά πολύ χαμηλές τιμές, ότι οι επαγγελματίες δείχνει θέλουν... ότι ήταν πολύ χαμηλή η αγοραστική κίνηση τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Με αποτέλεσμα τα καταστήματα, βλέποντας λοιπόν αυτό, κάνουν πολύ ψηλές προσφορές έτσι ώστε να προσελκύσουν τον κόσμο και πολύ καλά κάνουν και μπράβο τους. Σήμερα έχει γενέθλια ο Ανδρέας Σολιάτας, ο φίλος μας. Την καλημέρα μας, να του πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Πολύ πολλά. Να στείλουμε καλημέρα στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, σε έναν εξαιρετικό χώρο με υπέροχο μενού. Τρομερές ετικέτες κρασιών, να πούμε, και παιδιά, υπέροχα κοκτέιλ. Εκεί πειραματίζεται ο Χάρης, φτιάχνει τρομερά πράγματα. Δεν είχα δοκιμάσει ποτέ, εξής, έβλεπα στις ταινίες που πίνουν ένα κοκτέιλ μαζί με το φαγητό τους και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Και λέω, ρε παιδί μου, πώς γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Το έκανα, Βασίλη, και είναι τέλειο. Εγώ okay. Ήπια το Miami Vice. Εγώ το βάφτισα βασικά Miami Vice. Ο Χάρης το δημιούργησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε και εκτός καταλόγου, έτσι. Μην είστε κολλημένοι στο κατάλογο. Ζητήστε διάφορα, κάτι που θα σας έρθει εκείνη τη στιγμή. Να ξέρετε ότι η κουζίνα του Mentor Bar & Grill δεν είναι, πώς να το πω, τετραγωνισμένη, δηλαδή α, β, γ, τρία πράγματα. Μπορείτε να ζητήσετε κάτι εντελώς διαφορετικό από τον κατάλογο και να ξέρετε ότι θα είναι πρόθυμοι να σας το ετοιμάσουν. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία, παρακαλώ. Την καλημέρα μας λοιπόν στα παιδιά. Καλημέρα στην GD Energy, στο Λύσος Μεγάλο Αλεξάνδρου και να λύσει ένα στον Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από το νέο Π. Και να πω, ο Φίβος ο Σολομονίτη μας έστειλε πριν ένα μήνυμα που έγραφε ότι σε πάρκο του Λονδίνου κάτι συνέβη, Βασίλη, ναι, έτσι. Ναι. Μια νεαρή Κύπρια δέχτηκε επίθεση. Δεν ξέρω το περισσότερα. Και από κάμερες, λέει, του πάρκου συνελήφθη ο δράστης. Να τις κάμερες πώς κάνουν, παίζουν το ρόλο τους. Λοιπόν, χρησιμοποιήστε κάμερες ασφαλείας, παιδιά, για την ασφάλεια του σπιτιού σας, την επιχείρησή σας, του εξωτερικού σας χώρου. Έτσι, λοιπόν, η GD Energy Solutions διαθέτει high definition κάμερες όπου μπορείτε απομακρυσμένα να τις παρακολουθείτε και φυσικά να επεμβαίνετε με αμφίδρομο ήχο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ανά πάσα στιγμή τι γίνεται στην επιχείρησή σου. Να θέλεις να πας διακοπές, ρε παιδί μου, ή να χρειαστεί να φύγεις για κάποιο λόγο, να μην ξέρεις τι γίνεται πίσω στο σπίτι σου, να μην ξέρεις τι γίνεται στη δουλειά σου, να μην ξέρεις εκεί που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου έξω από το σπίτι σου, αν δεν είναι κλειστό το πάρκινγκ, τι γίνεται και είναι εκτεθειμένο. Γι' αυτό λοιπόν προμηθευτείτε κάμερες και συστήματα γενικότερα ασφαλείας από την GD Energy Solutions και συναγερμούς.
ώστε να μπορείτε να επεμβαίνετε άμεσα και να μπορείτε να βλέπετε ακριβώς τι σας γίνεται. Λοιπόν, επίσης, φωτισμός LED, μειώνουμε το λογαριασμό της ΔΕΗ. Μείον 80% θα δείτε μείωση στο λογαριασμό της ΔΕΗ αν χρησιμοποιείτε φωτισμό LED. Είναι ξεκάθαρο αυτό, είναι γνωστό, το ξέρουν όλοι. Καλό θα είναι να το εφαρμόσουμε λοιπόν. Και φυσικά αυτόνομα συστήματα. Όσον αφορά τα GPS για τα αυτοκίνητά μας, γιατί οι κλοπές είναι πάρα πολλές, παιδιά. GPS σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Θα μπορείτε να τα βρείτε στη GD Energy Solutions του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να έχει ένα στον άφλο ακριβώς απέναντι από τον EOP. Να στείλουμε καλημέρα στο εστιατόριο Ραπάκο, στον Έγκρο Espresso Bar και τον Boutique Café. Εξαιρετικοί χώροι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά εκ των προτέρων ότι όταν θα αποφασίσουμε να βγούμε έτσι μια βόλτα και επισκεφτούμε το εστιατόριο Ραπάκο, που δεν θέλει πολλές συστάσεις, τον Έγκρο Espresso Bar και τον Boutique Café, από την αρχή ξέρουμε ότι θα περάσουμε υπέροχα και μπράβο στα παιδιά, την καλημέρα μας. Να στείλουμε καλημέρα στο Nail, σε μια εξαιρετικότατη ομάδα που προσέχει την εμφάνισή μας. Τα νύχια μας, Manicure Pedicure Extension Βλεφαρίδας, που κάνει το βλέμμα πολύ πολύ έντονο, αλλά και lip tattoo και tattoo φρυδιών. Εξειδικευμένη ομάδα, έχει έρθει και το Erase Tattoo, που αν έχετε μια ατυχία σε ένα tattoo, ρε παιδί μου, ένα όνομα, τα έχουμε πει αυτά. Πήγες εσύ και έγραφες. Τα φέρεις ζωή αλλιώς, ξέρω εγώ. Something πάνω στο χέρι σου. Και τελικά θέλεις να το σβήσεις και δεν θες να κάνεις λουδάκια πάνω στο αυτό για να το... Να το μουτζουρώσεις τέλος πάντων. Ναι. Erase Tattoo στο Nail, μια εξαιρετική έτσι, πρόταση για όλους εσάς που κάνατε ένα λάθος ρε παιδί μου και δεν μπορείτε να το διορθώσετε. Να, τώρα μπορείτε. Με τρεις μόνο επισκέψεις γίνεται αυτό, Βασίλη. Ενώ παλιά ήταν πολύ μεγάλη η διαδικασία να σβήσεις ένα τατουάζ. Πολύ μεγάλη διαδικασία και πάντα έμενε μια σκιά. Τώρα με τρεις μόνο επισκέψεις δεν μένει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχουν τατού τίποτα οι Σιριζέοι πάνω, σκίζω τα μνημόνια, ξέρω εγώ, τέτοια τατού. Θα είναι όχι. Όλη μέρα στο Mayrace θα είναι. Βασίλη μου, δεν ήταν τόσο φανατική. Κάποιοι ήταν και έχουν σβήσει. Υπάρχει φωτογραφία ανθρώπου που είχε τατού ΣΥΡΙΖΑ και το σβήσε. Είχε φιλότιμο άνθρωπο και το σβήσε. Ήταν τόσο βλάκα. Σε πρώτο χρόνο, λες, που το έκανε. Ναι. Κοίταξε τα κόμματα, δημιουργούν φανατισμού. Τόσο βλάκες, είναι θέμα φανατισμού. Ο κυριοβουλευτισμός και η κομματοκρατία στην Ελλάδα έχουν δημιουργήσει πολύ φανατισμό. Το βλέπω πολύ πιο φυσικό. Εδώ παίζαν σπάγαν τα κεφάλια του. Θυμάσαι τι γινόταν τη δεκαετία του 80 και του 90 με τα μπλε καφενεία, τα πράσινα καφενεία. Σόκια δεν μιλάγανε μεταξύ τους. Είχαν σκοτωθεί, βγάζαν καραμπίνες. Στην Πελοπόννη, πάλι με τις ομάδες, για παράδειγμα. Έτσι. Μην ψάχνεις λογική σε αυτά. Στο φανατισμό. Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα στο 36 Grill Dine και Wine Bar και στο Ξένον Καφέ. Τι να πούμε για αυτά τα παιδιά. Συνεχώς ανανεώνονται, δεν κάθονται φρόνημα καθόλου. Ούτε μένουν, ρε παιδί μου, έτσι χαλαρά σε μια ευθεία γραμμή. Όλο και κάτι παραπάνω. Όλο και κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο τους. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα. Εγώ χαίρομαι να τους βλέπω μεσημέρια κυρίως που μαζεύονται όλοι μαζί και ανταλλάσσουν ιδέες και προτάσεις. Και μπράβο τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους εμάς που επισκεφτόμαστε τέτοιους χώρους και θέλουμε να περάσουμε και πολύ όμορφα. Για να πάμε να δούμε την πρόταση του Λέξης Μαντά. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά, λοιπόν, από τον καινούριο χρόνο, έχει ξεκινήσει κάτι πάρα πολύ όμορφο για τους ενήλικες πια. Καλά, οι ανήλικοι εννοείται, τα τμήματα είναι συγκεκριμένα, κάνουμε δώρο στα παιδιά μας ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ξένη γλώσσα ίσως είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουμε δώρο στα παιδιά μας. Η νέα χρονιά λοιπόν έχει και νέους στόχους για το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας και βοηθάει να επιτύχουν όσοι το πραγματικά το θέλουν με δύο προγράμματα, ειδικά προσαρμοσμένες ανάγκες των ενηλίκων. Έχουμε λοιπόν ένα τμήμα αρχαρίων διάρκειας 5 έως 6 μηνών για την απόκτηση επιπέδου Β1 και έχουμε και ένα δεύτερο τμήμα, πάλι διάρκειας 5 έως 6 μηνών για αυτούς που έχουν βασικές γνώσεις αγγλικής και θέλουν να πάρουν lower ή και προφίσκενση. Να πούμε ότι τα τμήματα είναι όλα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές. Τα τμήματα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν από τις 10 Ιανουαρίου. Γι' αυτό βιαστείτε, κάντε τις εγγραφές σας, από αύριο θα ξεκινήσουν. Να πούμε ότι τα κέντρα ξένων γλωσσών Λέξης Μαντά βρίσκονται στη 25η Μαρτίου 9 ακριβώς απέναντι από το εργατικό κέντρο του Ναυπλίου και βιαστείτε. Γιατί δεν θα προλάβετε και μετά θα γκρινιάζετε. Τα γνωστά. Όταν δεν προλαβαίνουμε κάτι, μετά γκρινιάζουμε και δεν λέμε γιατί εγώ το άφηνα για αύριο και για αύριο. Ελληνική νοοτροπία. Καλημέρες λοιπόν. Είπαμε τις καλημέρες μας. Σου έχω μια είδηση. Έχουμε... Καλή. Όμορφη, καλή, υπέροχη, καλή, όμορφη, μοναδική. Θεωρώ ενδιαφέρουσα είδηση. Δεν ξέρω τι
τι θα πει ο πατέρας, ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος, ο 86χρονος, περίμενε όμως, το ξέρεις. Μου, είναι, όχι, δεν είναι ο αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Το διάβασα. Το διάβασες. Mm. Θα παραστεί αύριο λοιπόν, όχι συγγνώμη, μεθαύριο, στο Αμαλία στις 6 ώρα εκεί που κόβει την πίτα του συζήτου της Ευαγγελίστρια και θα μιλήσει. Είναι ο λεγόμενος Άγγελος των Φυλακισμένων. Ναι. Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press αφιέρωσε μάλιστα εκτενές ρεπορτάζ για τη ζωή του. Είπαμε ότι είναι γνωστός ως Άγγελος των Φυλακισμένων. Τι κάνει? Εδώ και 40 χρόνια λοιπόν συγκεντρώνει ποσά, έχει βοηθήσει να αποφυλακιστούν 15.500 άποροι κρατούμενοι. Και μπράβο του. Δίνοντας, μιλάμε τώρα προφανώς, για να μην πει κάποιος ότι βγάζει κόσμο κακοποιούς από τη φυλακή. Μιλάμε τώρα για ποινές προφανώς, έτσι, που είναι ανθρώπων που είναι για πλημελήματα, που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και δεν μπορούν να εξαγοράσουν μια ποινή και τέτοιες περιπτώσεις. Φαντάζομαι προφανές. Μην φανταστεί κάποιος, ξέρω εγώ, ότι προφυλακίζει δολοφόνους ή τίποτα στιγνούς εγκληματίες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί. Μάλιστα λέει, είχε προταθεί το 2012, τον Οκτώβριο του 2012, προτάθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης από την Νορβηγική Ακαδημία. Και μπράβο του. Κάποτε λέει, δώσαμε 8,5 ευρώ σε έναν άνδρα, γιατί τόσα ήταν αυτά που του λείπαν, για να μπορέσει να απελευθερωθεί. Σε ακραίες περιπτώσεις έχουμε ξεπεράσει και το όριό μας. Έχουμε δώσει, λέει, μέχρι 10.000 ευρώ σε φυλακισμένο, ο οποίος ήταν άρρωστος και είχε και πολλά παιδιά. Για να εξαγοράσει την ποινή του. Βοηθή του είναι μια ομάδα μοναχών που μαζεύουν τις δωρεές και τις φιλανθρωπίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς το έργο που κάνει και γίνονται οι δωρεές. Μπράβο, λοιπόν, μπράβο. Αύριο λοιπόν, μπράβο. Συγγνώμη, 11 το μηνός, θα βρίσκεται το απόγευμα στο ξενοδοχείο εκεί Αμαλία που θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ομιλία. Και μπράβο στο κουράκι του, 86χρονος. Πάμε στη Σπάρτη, να περάσουμε στη Σπάρτη. Είχαμε δύο νεκρούς μετά από σφοδρή με τοπική σύγκρουση. Είχαμε θανατηφόρο τροχαίο χθες το βράδυ στην Εθνική Οδό Σπάρτης Γηθίου στο ύψος της διασταύρωσης για ανόγεια. Ειδικότερα δύο αυτοκίνητα αντιθέτως κινούμενα συγκρούστηκαν με τοπικά με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο. Αμέσως μετά τη σύγκρουση, το ένα αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες και ο άτυχος οδηγός του απανθρακώθηκε. Ενώ και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, που σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 48χρονο από το Λευκόχωμα, τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσωσαν αμέσως αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ο δρόμος παραμείνει κλειστός για αρκετή ώρα. Μάλιστα. Δυστυχώς. Διαβάζω στις εισαγωγικές ειδήσεις ένα δημοσίευμα. Είχαμε αναφερθεί την προηγούμενη εβδομάδα για τα αποτελέσματα που έχουμε, μάλλον για τα στοιχεία που έδωσε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Ναι, και χτυπάει κάποια καμπανάκια. Δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία της κυρίας Νικολάκου, η οποία είπε ότι ο τουρισμός κτλ. Θα πρέπει να επαναλάβουμε κι εμείς, παραθέτει μέσα τα στοιχεία. Λέει ότι το Ναύπλιο είναι πρώτο από την περιφέρεια Πελοποννήσου, στην 11η θέση πανελλαδικά. Θα πρέπει απλά να πούμε ότι τίποτα δεν μας χαρίζεται, Αλεξία μου, ούτε στον τουρισμό. Θα πρέπει να είμαστε πάντα σε εγρήγορση και να μην πούμε, α, ωραία, ήρθαν πλοία, γιατί είδαμε, για παράδειγμα, είναι και οι τάσεις στην παγκόσμια αγορά, είναι και κάποια λιμάνια που είναι κράχτες, είναι και κάποια λιμάνια που έχουν υποδομές. Ας στρώσουμε λίγο και τον από αυτό μας κάτω να δουλέψει. Έτσι θεωρώ. Αλεξία, γιατί δεν πρέπει να προβληματίσει. Δεν μπορούμε να λιβανίζουμε συνέχεια και να λέμε, ναι, εντάξει, προφανώς και είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν το 5, το 6, το δεν ξέρω τι, που ενδεχομένως να μην υπήρχε καν στον χάρτη της κρουαζιέρας στο Ναύπλιο ή να υπήρχε ξόφαλτσα. Απ' την άλλη όμως είναι ανάγκη να δούμε υποδομές συγκεκριμένες. Έτσι πιστεύω. Διότι είπαμε, άλλο προσέγγιση στο λιμένα, άλλο έφτασα στο λιμένα. Εσύ τώρα, να σου πω την αλήθεια, είσαι σε ένα κουρασγερόπλιο. Έχεις πάρει ένα κουρασγερόπλιο, εσύ που δεν είσαι ηλικιωμένη. Είσαι σε ένα κουρασγερόπλιο λοιπόν και έχεις πάει στην Καραϊβική κουρασγέρα. Και σου λέει το κουρασγερόπλιο, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πιάσουμε. Σας φέραμε στον τάδε προορισμό, αλλά δεν μπορούμε να πιάσουμε. Θα πρέπει να κατέβετε με τη λάτζα. Όχι. Κάθε μισή ώρα θα αποβιβάζεστε, τάδε ώρα θα σας μαζέψουν. Εγώ προσωπικά θα κατέβαινε. Πού θα πήγαινε κολυμπότητρε, εσύ, μισό μίλι και ένα μίλι που είναι μέσα? Εγώ θα του ζητούσα jet ski να πάω μόνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να διαφυλάξουμε. Γιατί δεν μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, 50 jet ski, ένα τεράστιο. Καλά, εσένα μπορεί να σε πήγαιναν και μεσημέρι, ξέρω εγώ, συνοδεία. Ένα, Βασίλη, μόνο μου σου είπα. Με ένα jet ski θα πήγαινε. Καλά. Λογικό δεν είναι. Να διαφυλάξουμε. Ξέρω, έχω μια ωραία ιδέα. Ναι. Δεν είναι πολύ ωραία ιδέα. Να έχουν 50 jet ski, ας πούμε, στη διάθεση του. 50, λίγα λέω. Τέλος πάντων, jet ski και να παίρνουν το jet ski να πηγαίνουν. Ό,τι ώρα θέλουν να πηγαίνουν, να βγαίνουν, να μπαίνουν, να βγαίνουν. Αλλά αυτό δεν είναι, πρέπει να έχει και δίπλωμα. Ποιο θα πάρει την ευθύνη γι' αυτό όμως? Ναι, υπάρχει ο πλοίαρχος. Ο πλοίαρχος είναι υπεύθυνος για 4-5 χιλιάδες ζωές εκεί μέσα. Ποιο θα πάρει την ευθύνη? Έτσι είναι, γίνονται αυτά.
Επίσης να πούμε ότι επειδή κάποιοι που μπορεί να μας άκουσαν και να λένε ότι γκρινιάζουμε, ναι. Πείτε ότι γκρινιάζουμε. Θεωρούμε ότι γίνανε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και από τη λιμενική αρχή και από τη δημοτική αρχή, ενδεχομένως και από την περιφέρεια. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει η περιφέρεια, πιθανότατα και από την περιφέρεια. Άρα φέρουμε στο Mediterranean Yacht Show, στο ότι το ναύπλιο ως επίπεδο ενλιμενισμού έχει αυξήσει και τα σκάφη που έρχονται και όλα αυτά. Και πρώτοι εμείς χειροκροτήσαμε και αποδώσαμε τα εύσημα. Πρέπει όμως από τη στιγμή που ανεβάζουμε τον πύχη και θεωρούμε ότι για την περιοχή μας, για την Αργολίδα μας, ο τουρισμός είναι από κούπη, δεν πρέπει να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Αυτό λέω. Πρέπει την κρίσιμη στιγμή να μπορέσει να υλοποιηθεί ένας σύγχρονος λιμένας. Και σύγχρονος λιμένας δεν είναι μόνο εκβάθμιση, να έχει πλοηγούς, ήρθε ένα μεγάλο καράβι. Καλεί τον αστήρματο και λέει: θέλω πλοηγούς. Δεν πρέπει να είναι πλοηγοί που θα πάνε να το δέσουνε. Δεν θα πρέπει. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Είναι. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει ένας σύγχρονος λιμένας, ώστε να μην χύσουμε την καρδάρα με το γάλα. Οι προσπάθειες που γίνονται και από τη δημοτική αρχή είναι σημαντικές. Και από τη λιμονική αρχή, στο βαθμό που μπορεί, το είπαμε, το λιμενικό σώμα δεν φέρνει τουρίστες. Κάνει κάποιες προσπάθειες, θεωρώ έκανε περισσότερα από ό,τι θα περιμέναμε. Βέβαια. Η συγκεκριμένη λιμενική αρχή, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει περιφέρεια με το Δήμο να τρέξουν περισσότερο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει γραφειοκρατία και βουλευτές. Και βουλευτές, εδώ έχει τρεις βουλευτές, είπε η Αργολίδα. Δεν πρέπει να το πάρουν πάνω του το θέμα το λιμάνι του ναυπλίου, να γίνει. Τι πάει να πει. Έρχεται ο Κοστούρος εδώ, έρχεται ο κύριος Δήμαρχος και μας λέει: έχω γραφειοκρατία. Έχω γραφειοκρατία. Μάλιστα, πάντα θα υπάρχει γραφειοκρατία στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει. Δεν πρέπει λίγο να το πάρουμε όλοι μας πάνω αυτό το θέμα. Πρέπει να μας προβληματίζουν κάποιες ειδήσεις. Καλό είναι να λέμε ότι ναι, ήρθε να κουράσει γερόπλια, πρέπει όμως να βλέπουμε και τα αρνητικά. Θα μου πεις, ρε φίλε, δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε αύξηση. Θα έχουμε και μια χρονιά μείωση. Όμως. Να το δούμε λίγο. Μην πάρουμε δηλαδή, καβαλήσουμε το καλάμι και λέμε πάμε και ξαφνικά φάμε ένα χαστούκι και μείνουμε εκτός του παιχνιδιού της κρουαζιέρας. Δεν θα είναι σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον δολοφόνο της Δώρας Έβερη που μας είπε ότι τον έβαλε. Δηλαδή... Καλά, αυτός εντάξει, λέει διάφορα τώρα, έτσι. Λέει διάφορα. Δηλαδή. Δηλαδή... Μ' αρέσει που φοβάται για τη ζωή του. Είχα πάει για ισόβια, φοβάται για τη ζωή του κατά τα άλλα. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λέει τώρα, γιατί δεν λέει ποιοι είναι αυτοί που το προσέγγισαν. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε την είδηση. Σοκ από τα νέα στοιχεία στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας Δώρα Ζέμπερη. Ο δολοφόνος αποκαλύπτει ότι δύο άνδρες τον έβαλαν να σκοτώσουν την εφοριακό. Ποιοι άραγε να ήθελαν νεκρή την 32χρονη. Σχεδόν τρεις μήνες λοιπόν μετά τη στιγερή δολοφονία της άτυχης εφοριακού στο δεύτερο νεκροταφείο Αθηνών, ο καθομολογίαν δολοφόνος της Εμμανουήλ Εσατζανιάν Σοροπίδης αποκαλύπτει πως δεν τη σκότωσε για να τη ληστέψει, αλλά πως τον έβαλαν άλλοι να το κάνει. Έστειλε λοιπόν στις 15 Δεκεμβρίου τον 18ο ανακριτή ένα 40σέλιδο υπόμνημα, στο οποίο υποστηρίζει πως δύο άνδρες του έδωσαν εντολή να τη σκοτώσει λόγω της θέσης που είχε στην εφορία. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι εντολοδόχοι του έδωσαν φωτογραφίες της Δώρας προκειμένου να μπορέσει εύκολα να την εντοπίσει, ενώ, όπως λέει, παρακολουθούσε για πολλές μέρες τη νεαρή κοπέλα και στη δουλειά και στο σπίτι, αλλά και στο νεκροταφείο, όπως 18 Οκτωβρίου τη σκότωσε με 14 μαχαιριές. Σημειώνεται επίσης ότι στο κείμενό του, ο 58χρονος αναφέρει με λεπτομέρειες πόσο συχνά και πού συναντούσε τους άνδρες αυτούς. Ο καθομολογίαν δράστης επισημαίνει πως αν και γνωρίζει τα ονόματα των εντολοδόχων του, δεν θα τα αποκαλύψει, γιατί φοβάται για τη ζωή του. Στο υπόμνημά του, τον έναν από αυτούς τον αναφέρει ως το αφεντικό. Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με την επιστολή του δράστη, του έταξαν 30.000 ευρώ για να σκοτώσει τον Δώρα Ζέμπερη. Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα τώρα. Του έδωσαν προκαταβολή 2.000, ενώ αρχικά του είχαν πει 4. Μα δεν κατάλαβε ότι η δουλειά είχε αρχίσει να χαλάει από την αρχή. Του είπαν καταρχήν για μία ζωή 30.000 ευρώ. Μικρό ποσό. Του είπαν 4.000 προκαταβολή και του δώσαν 2. Μας δουλεύει. Λοιπόν, τον προμήθευσαν με ναρκωτικά για να προβεί στο στιγερό έγκλημα. Δική τους οδηγία ήταν μάλιστα να πάει να πουλήσει το κινητό στην Ομόνοια για να φανεί ως κίνητρο ληστείας. Λοιπόν, εντάξει. Το θέμα είναι ότι πάει η κοπελίτσα, νέα γυναίκα. Τώρα τα άλλα. Και η υπόθεση, θυμήθηκε αυτός μετά από τρεις μήνες να πει ότι κάποιοι δύο που δεν μπορεί να πει, του τάξαν 30, του δώσαν 2
και δεν ξέρω τι. Υπάρχουν πολλά με τον Τωτό, πράγματα. Με την κοκκινοσκουφίτσα, με τη σταχτοπούτα. Ναι, πώς τώρα ο ανακριτής, που 40 σελίδες λέει μάλιστα, προφανώς το έγραψε κάποιος δικηγόρος. Κουράστηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή εντάξει, πώς έκατσε τώρα αυτός και διάβασε αυτό το πράγμα. Πού να, από πού να ξεκινήσει και να πει τι. Καλημέρα στον Δημήτρη Λυκομήτρη που μας στέλνει μια ωραιότατη φωτογραφία. Καλημέρα με χαμόγελο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία την Ιωαννή. Καλημέρα. Μαράκι μου, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Να πάμε. Δεν ψηφίζουμε. Ναι, δευτερόλεπτα δεν ψηφίζουμε, λέει, με τη λέξη Μακεδονία. Είπε ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Δεν θα χάσουμε και τον Ύπρο μας, λέει, και τον Σκοπιανό. Ας κόψουν το λαιμό τους, αυτοί έχουν το πρόβλημα. Κοίταξε, οι ανεξάρτητοι Έλληνες παίζουν την πολιτική τους επιβίωση. Πώς ξαναδιάβασα. Ναι, δεν θα χάσουμε τον Ύπρο μας, εμείς, λέει, για το Σκοπιανό. Μάλιστα. Δεν είναι πρόβλημα, λέει. Αυτό τους πρόβλημα είναι, λέει. Αυτοί θα διαμελιστούν. Καλημέρα στην Άρτεμις στη Χριστοπούλου, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι πρόβλημα, λοιπόν. Ναι, αλλά δεν είναι. Ναι, απ' την άλλη όμως, μας ρωτάει, κύριε Καμένε, κύριε Δημήτρη Καμένε, ο κύριος Πάνος Καμένος, ο συνεπίθετος εκεί, είπε ότι εγώ εμπιστεύομαι τον κύριο Κοτζιά. Το δεν είπε. Εγώ λέω, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στον κύριο Κοτζιά. Και κοιμούνται ήσυχα. Σωστό. Δεν χάσουμε, λέει, και τον ύπνο μας. Γι' αυτό τον και δεν τον έχουν χάσει. Το ότι δεν έχουν χάσει τον ύπνο τους φαίνεται και από την εμφάνισή τους. Σωστό. Λοιπόν, περνάνε υπέροχα. Το ίδιο περνάμε και εμείς εδώ μαζί σας και σας ευχαριστούμε που είστε όλοι κοντά μας. Η παρέα όλο και μεγαλώνει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχουμε τόσα πολλά να σας πούμε ακόμη. Πάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Περνάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και ερχόμαστε σε 2 λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί από τον DRI 92,2 στα FM. Για όσους τώρα ανοίξατε τους δέκτες, τους ραδιοφωνικούς σας ή τώρα μπήκατε στο ίντερνετ, μπορείτε να μας βλέπετε και από τις αργολικές ειδήσεις. Μπορείτε να πατήσετε στο YouTube DRI Web TV και να μας δείτε. Μπορείτε μέσω Facebook στις σελίδες μας να δείτε την εκπομπή μας. Μπορείτε φυσικά να μας ακούτε από τα FM αδιάλεπτα, αλλά και από το Live 24. Με λίγα λόγια. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από πουθενά. Δηλαδή θέλει προσπάθεια να μην πέσετε πάνω μας. Λοιπόν, είμαστε παντού. Είναι αυτό που λέει, ζούμε ανάμεσά σας, κάπως έτσι. Την καλημέρα μας τον Παναγιώτη τον Γιαούρη. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Να πούμε ότι εμείς θέλουμε να χαμογελάμε. Καλημέρα στην Ατάσα Τηλικομήτρου. Καλημέρα στη Χρύσα τη Βλαχοπούλου. Όλα τα κορίτσια. Τέτοια ώρα ξυπνάτε, κορίτσια. Α, είναι 10 ώρα, είναι νωρίς. Εντάξει. Νωρίς. Πώς θα φτιάξουμε και επιδερμίδα, να το πούμε κι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα όμορφα κορίτσια μου, λοιπόν, και έχω να σας πω το εξής. Είπαμε ότι εμείς χαμογελάμε, θέλουμε να περνάμε ωραία. Όλοι αυτοί που προσπαθούν να μας μαυρίσουν τη ζωή και να μας μαυρίσουν την ψυχή, πρέπει να τους βγάλουμε έξω από τη ζωή μας. Σας έχουμε φέρει 4-5 ψυχολόγους. Πόσους έχουμε φέρει? Ναι. Τι κάνουμε, διώχνουμε τους αρνητικούς ανθρώπους από τη ζωή μας. Παιδιά, σας παρακαλώ, δεν τους δηλαδή βελτιώνουμε. Δεν χάνουμε τον καιρό μας να προσπαθήσουμε να τους... Μα όλοι μας είπαν ότι δεν υπάρχει θεραπεία για αυτούς. Θεραπεία χρειάζεται για εμάς που τους αντέχουμε. Ακριβώς. Και τους ανεχόμαστε στη ζωή μας. Για να γλιτώσουμε αυτό το κομμάτι, γεια σας. Απλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο τον Τζακίρη. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είπαμε, εμείς συνεχίζουμε να χαμογελάμε. Θα δούμε τον Bachelor 2. Δεν σου κρύβω ότι θα ήθελα να πάω να το ξαναδώ. Βέβαια, για τέτοιο γέλιο μιλάμε. Ναι. Το τέλος της ταινίας δεν μου άρεσε. Ναι. Θα πω και τα αρνητικά και θα πω και τα θετικά. Λοιπόν, το τέλος της ταινίας δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή, εκεί που περίμενες κάτι συγκλονιστικό να γίνει και να κλείσει, έτσι όλο αυτό, ήταν πάρα πολύ. Σάφησε με την προσμονή, δηλαδή. Μάλλον πάει για Bachelor 3. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω. Bachelor 2, λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά όλη η υπόθεση είναι τόσο τρομερή. Γέλιο. Μόνο που τους βλέπεις δεν χρειάζεται να μιλάνε. Με το που τους βλέπεις, λύνεσαι στα γέλια. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίες ερμηνείες και μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, να σε πάω λίγο στα πρωτοσέλιδα. Έλεγαν πως να το αποφύγω, μωρέ Βασίλη. Να ξεκινήσω από την καθημερινή σήμερα, 3η 9 Ιανουαρίου 2018. Να το λέμε έτσι, να το επεδώσουμε. 2018. Εικόνες σοκ στο Πολυτεχνείο. Παιδιά, η φωτογραφία είναι ενδεικτική.
Τώρα το Πολυτεχνείο προφανώς είναι, λέει, εικόνες σοκ στο Πολυτεχνείο. Ένα κτίριο εντελώς τραυματισμένο, από γκράφιτι, από σπασμένα τζάμια. Τι να πω τώρα, αυτό δεν είναι εικόνα, έτσι, σκουπίδια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Γαβρόγλου κόβει τις εκδρομές. Σου λέει, μην πάνε τα παιδιά έξω και δουν κάποια νορμάλ πανεπιστήμια ή κάποιους χώρους. Ο κύριος Γκουτζιάς μόλις τώρα ήρθε είδηση ότι απέκλεισε το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για την ονομασία. Ναι, το είπε. Δεν θα κάνει δημοψήφισμα για το όνομα των Σκοπίων. Λοιπόν, εικόνες σοκ στο Πολυτεχνείο, ανομία γκράφιτι, σπασμένα τζάμια και σκουπίδια στο ιστορικό κτίριο. Επιμένει η Τουρκία στην έκδοση του 8. Υποκράτησε ο αξιωματικός, πονοκέφαλος, πληστηριασμοί και απεργίες. Γράψε σβήστες στο πολυνομοσχέδιο, μηνύματα αισιοδοξίας από Τσίπρα και Ζάεφ, μικρή αύξηση στα ασφάλιστρα, σαν να μην είχαμε όλα τα έχουμε και αυτά, για τα γιοταχή. Πιθανή κλήση του Τραμπ για κατάθεση, η Τσακάλωθ επιστρέφει στους πολίτες. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Καθημερινή. Και περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα, εξάμεινο φωτιά για τις ιδιωτικοποιήσεις, πολιτήριο στα ασημικά, παραχωρούνται μερίδια του δημοσίου σε ίδρυυση, ενέργεια, μαρίνες, δρόμους, τηλεπικοινωνίες. Έως και 1,134 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης και τα νοικοκυριά. Απίστευτη τιμή, έτσι. Βέβαια. Απίστευτη τιμή, αν είναι δυνατόν. Σε μια χώρα που οι πολίτες έχουν φτωχοποιηθεί τόσο πολύ, έχουν μειωθεί τόσο πολύ τα εισοδήματα, ναι. Σε μια χώρα που είναι στην ύφεση μείον 2% για δεν ξέρω για πόσες χρονιές, έχουμε ένα 10% πετρέλαιο θέρμανσης. Εντάξει. Βρετανία άλλαξε τους υπουργούς για να σώσει το Brexit. Βραβεία Όπρα για πρόεδρος της Χρυσής Σφαίρας. Είδε την εμφάνιση της Όπρα. Είδα πολύ λίγο. Είδα τον Γκάρι Όλντμαν, μου άρεσε πάρα πολύ και τον άκουσα. Καλώς. Αλλά. Η Όπρα ήταν πολύ. Ναι. Είχαμε μείνει άφωνοι. Πολύ καλή ήταν. Φορολογικά. Αυτή πιστεύω ότι θα. Μετά από αυτό θα κάτι θα ανακοινώσει. Πολιτική καριέρα. Mm. Ευκολότερη μεταβίβαση αυτοκινήτων στα φορολογικά. Ολυμπιακός Γκαρσία και Μυραλάς για τη νέα εποχή. Μυραλάς. Και ενώ η Άγκυρα απαιτεί την άμεση έκδοσή τους, η κυβέρνηση αγοράζει χρόνο με τους 8. Κανένας δεν μπορεί να εκδοθεί στην Τουρκία, είπε ο κύριος Αλεβιζάτος. Ήταν τα νέα. Λοιπόν, στοχοποιούν τον Καραμαλή, η απόλυτη ταύτιση Μητσοτάκη Αλαφούζου. Πάμε στο έθνος, έτσι. Η απόλυτη ταύτιση Μητσοτάκη Αλαφούζου εκτροχιάζει την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας. Κυριακάτικο χτύπημα στον πρώην Πρωθυπουργό. Συρία, ο οπαδός του Άρη που πολεμάει τον ISIS στη Ράκα. Χιμάρα, παράνομο το σχέδιο ανάπλασης. Χρυσές σφαίρες, μαύρα φορέματα στη σκιά των σκανδάλων. Πρόταση αθώωσης για παπουτσάκι Λαγούτη. Καβγάζει με φωτορεπόρτερ. Γιατροί στο μικροσκόπιο. Ανοίγει ο φάκελος για τους φακελάκηδες. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Έθνος. Και περνάμε στην εφημερίδα των Συντακτών. Ο Ζόραν Ζάεφ βλέπει διέξοδο για το ζήτημα του ονόματος στο καλοκαίρι. Να το η ευκαιρία. Νίκος Γκοντζιάς, οι γείτονές μας γνωρίζουν πως χωρίς λύση δεν υπάρχει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τούρκος στρατιωτικός, αναστολή ασύλου και σύλληψη κατά παράβαση του νόμου. Διοικητικό πρωτοδικείο. Δώρο 1.734.000 ευρώ στην Ελληνικός Χρυσός. Υπουργικό. Απολογισμός του 17 και οι προοπτικές του 18. Μηνύματα αισιοδοξίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Α, να πούμε παραλυπόμενα ότι ο Πάνος Καμένος πήγε την Βασιλόπιτα και κέρδισε και το φλουρί στο Υπουργικό. Και την έφαγε. Καλά, δεν είδα λεπτό προς λεπτό τι έκανε. Πάντως κέρδισε το φλουρί, σου λέω. Εντάξει, ρε παιδί μου. Και πήγε και την Βασιλόπιτα. Πολύ χαριτωμένο αυτό που περιγράφεις. Και το δώρο ποιο ήταν. Ψηφιοποίηση του Υπουργείου. Δεν ξέρω. Γιατί κάτι τέτοιο για δεν τα είπαν διάβαζε. Όλα. Πολύ χαρά. Χρυσές σφαίρες 2018, λαμπερή βραδιά ακτιβισμού ενάντια στη γυναική εκμετάλλευση. Ποια είναι αυτή η θεά, τι ντύσιμο, τι φόρεμα είναι αυτό. Πάντως αυτό που γίνεται τώρα με τη χρυσή σφαίρα δεν κρατιέμαι. Κάνω copy-paste το φόρεμα που βλέπω στην εφημερίδα των Συντακτών. Δεν υπάρχει. Δεν κρατιέμαι, γιατί επειδή πήρε μεγάλες διαστάσεις. Ναι. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είμαι ούτε ψευδοπουριτανός ούτε τίποτα. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν ήταν μικρά κοριτσάκια. Όλο αυτό με την κακοποίηση τώρα και το που γίνεται στο Hollywood που ξαφνικά ξυπνήσαν όλοι και είδαν ότι γίνονται κακοποιήσεις και ότι με το ζόρι τέλος πάντων ή με ανταλλάγματα. Κάπου λίγο βρωμάει. Πήγαν, έγινε εκμετάλλευση και. Συγγνώμη, όταν εσύ, η κυρία, είσαι ηθοποιός και θέλεις να
να ανέβεις στην καριέρα και ο άλλος, και ο άλλος σου την πέφτει, τον καταγγέλνεις εκείνη την ώρα. Δεν είσαι κοριτσάκι. Είσαι άρα μετά, εσύ τι λες, ναι. Εγώ θέλω καριέρα, αλλά θα κάνω αυτό. Σωστό. Δηλαδή κάπου το τραβήξαμε το θέμα όλο αυτό. Όχι μόνο. Μακριά ήταν, από μένα. Ήταν μια. Είναι μόδα, πουλάει. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Έλα, αλλά δεν εγώ είναι. Κράτησα μόνο θυμήθηκε εκείνο. Η άλλη στα 60 της ότι στα 25 όταν πήγε να κάνει οντισιόν, κάποιος σκηνοθέτης ή κάποιος παραγωγός της έκανε ανήθικη πρόταση και αυτή ενέδωσε για την καριέρα της και... Ξέρω, εντάξει, δηλαδή... Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε. Εφημερίδα των Συντακτών είμαστε. Ευαγγέλης Μαρινάκης σε γραμμή Μητσοτάκη. Μακρόν στο Πεκίνο, παρακαλώ. Επίθεση γοητείας και ουσίας στον ασιατικό γίγαντα. Τηλεοπτικές άδειες ακύρωση του διαγωνισμού ζητούν το Συμβούλιο της Επικρατείας οι καναλάρχες. Πάμε στην Αυγή. Διερευνητικές επαφές για λύσεις. Στην Αθήνα σήμερα αναπληρωτής ο Πρωθυπουργός της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Δεν μπορώ ούτε να το πω. Συναντήσεις με Κοτζιά και Κατρούγκαλο. Διερευνητικές επαφές για λύση λοιπόν. Αλέξης Τσίπρας, έχουμε ένα παράθυρο για λύση στο βαθμό που η στροφή των γειτόνων μας αποδειχθεί ειλικρινής. Ζόραν Ζάεφ, εκτιμώ πως μέχρι τα τέλη του πρώτου εξαμήνου του 2018 αυτό το ζήτημα μπορεί να κλείσει. Μειώνεται ο χρόνος της εναλλακτικής θητείας. Ο πλήτης γιατροί υπηρετούν ως αγροτικοί γιατροί στο πλαίσιο της ωφέλιμης θητείας. Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Δημήτρης Βίτσας στην Αυγή και Μακρόν στην Κίνα. Ο δρόμος του μεταξιού δεν είναι μονόδρομος. Προσωρινή αναστολή της χορήγησης ασύλου στον Τούρκο αξιωματικό. Δωρεάν Wi-Fi σε λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ. Σήμερα το πολυνομοσχέδιο, αυξημένα επιδόματα τέκνων για πάνω από 600.000 οικογένειες. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Πάμε στο ριζοσπάστη. Από σήμερα μαχητικά στους δρόμους ενάντια στο αντιλαϊκό πολυνομοσχέδιο, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα και σωματεία 12 Ιανουαρίου, όλοι στην απεργία, συγκέντρωση στην Ομόνια στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, καταγγέλει εργοδοτικούς εκβιασμούς με το δώρο των Χριστουγέννων το εργατικό κέντρο Λάρισας. Προετοιμασίες για το πανελλαδικό αγωνιστικό 10 ημέρο οι μικρομεσαίοι αγρότες. Διοικητικό εφετείο Αθήνας ανέστειλε τη χορήγηση ασύλου στον Τούρκο στρατιωτικό και κάλπηκε σε εξαγγελίες για τους νησιώτες. Επικίνδυνοι ευρωνατοϊκοί σχεδιασμοί επιδρούν καθοριστικά στις εξελίξεις. Πάμε στην, ελεύθερο τύπο, στον ελεύθερο τύπο, στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου. Κούρεμα δανείων που δόθηκαν σε ελβετικό φράγκο. Δικαστική απόφαση εφετείου δίνει ανάσα σε 70.000 δανειολήπτες. Νομίζω είναι από το Ναύπλιο η απόφαση, θα αναφερθούμε μετά. 4.980 θέσεις σε 10 μέσα στο 2018. Προκηρύξεις για 4.010 εποχικούς και 970 αορίστου χρόνου. Νέα Δημοκρατία πήχη στο Βουκουρέστι για το Σκοπιανό. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την αναστολή ασύλου. Δικαστική απόφαση μετά το κυβερνητικό αίτημα. Μπήκε για επέμβαση ρουτίνας και βρέθηκε στην εντατική. Ο Βαγγέλης Γερμανός, ο οποίος περνάει μια ταλαιπωρία, έτσι, μια περιπέτεια με την υγεία του, να πούμε, ο γνωστός τραγουδοποιός, νοσηλεύεται στην εντατική σε Αττική, Αχαία, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο τα περισσότερα τροχαία. Έρευνα ασφαλιστικών εταιριών. Είπαμε σε Αττική, Αχαία, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Σχέδιο Ελλάς για εκένωση καταλήψεων. Μόνο στα προάστια της Αθήνας δεν αγγίζουν τα εξάρχεια. Ήταν το πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου και συγγνώμη, μειώνονται στο 50% οι νέες επικουρικές χειρίας. Ήταν ο ελεύθερος τύπος. Περνάμε στην Εσπρέσο. Ομολογία σοκ του 58χρονου να τρέπει όλα όσα έγιναν το σούροπο του 18ης Οκτωβρίου. Πήρα 30.000 ευρώ για να σκοτώσω τη Δώρα Ζέμπερη. Τη λέει ο κίλερ για το αφεντικό, τα στικάκια του εφοριακού και το σύμβολο που εκτέλεσε, στο νεκροταφείο. Αδιανόητες εξελίξεις στην υπόθεση λοιπόν που συγκλώνει στο Πανελλήνιο. Καταιγίδα για τον γκέι φιλί που κόπηκε από το έψιλον. Καταιγίδα, από ό,τι έμαθα, είναι ένα νέο σύριαλ τέλος πάντων που παίζει στο τηλεοπτικό σταθμό έψιλον. Ναι. Και μάλλον εκεί υπήρχε και γκέι φιλί το οποίο το κόψανε. Τρομερό. Και εκεί γκέι, ρε παιδιά. Μάλιστα. Ζουν ανάμεσά μας. Λοιπόν, της κακομοίρα σε δίκη με κατηγορούμενους για κλοπή. Τους Λαγούτη και Παπουτσάκη. Γιατί δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα. Ήταν και σε άλλο πρωτοσέλιδο. Δεν ήξερα ότι είναι για κλοπή. Ναι, έτσι γράφει εδώ. Ώρες αγωνίας. Είναι γκόμενο κατάσταση. Who knows. Ώρες αγωνίας στην εντατική για τον Βαγγέλη Γερμανό. Θρίλερ στο πάρκο των ψυχών στην Πάρνηθα. Τι συνέβη στα γυρίσματα βίντεο κλιπ. Τούρκος ακαδημαϊκός λέει ότι ο Νόε είχε κινητό και ότι η κυβωτός ήταν πυρηνοκίνητη.
Σκιές και μυστήρια πίσω από το θάνατο 44χρονης, η οποία βρέθηκε καμένη στο γιο ταχύτης, τι κατέθεσε γνωστός γιατρός που ήταν πολύ κοντά στη χείρα. Και το μεγάλο θέμα, σας το άφησα για το τέλος, έρχεται το νέο Viagra, το οποίο υπόσχεται σούπερ στήση και επιδόσεις στο πιτς φυτιλί. Δεν μου φαίνεται παράξενο. Δηλαδή κανείς κλάτς, ναι, και αυτό λειτουργεί. Δεν μου φαίνεται παράξενο από Τούρκος ακαδημαϊκός υποστηρίζει αυτά που λες. Α, εγώ νομίζω για το Viagra. Διότι, εντάξει, το Viagra ξέρω εγώ. Δεν θα σχολιάσω. Υπάρχει η επιστήμη και η χημεία. Νομίζω για το Viagra και με πήγες δύο θέματα. Πριν είχες αυτό, όχι, ένα θέμα πίσω ήταν. Ο Τούρκος ακαδημαϊκός που είπε για το ΝΟΕ δεν μου κάνει εντύπωση εδώ. Γιατί δεδομένου ότι ένας Τούρκος περίμενε τον Άγιο Βασίλη στην καμινάδα με το στυλιάρι να τον κοπανίσει, δεν ξέρω το είδες. Όχι. Ανήμερα της πρωτοχρονιάς, παραμονή πρωτοχρονιάς, ένας Τούρκος έβγαλε. Είχε πάρει ένα στυλιάρι, είχε ανέβει στην καμινάδα. Και περίμενε τον Άγιο Βασίλη. Εσύ όμως πίστευε για τον Άγιο Βασίλη. Αυτό, εγώ κρατάω αυτό. Ναι. Πίστευε ότι υπάρχει. Για να τον χτυπήσει. Πίστευε ότι υπάρχει Άγιος, ναι, Βασίλη. Τώρα για το Viagra που είπες, όταν η χημεία, η φαρμακευτική μπορεί να βοηθήσει και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων, είναι θετικό, αν μπορεί. Και αν φτιάξουν φάρμακα που δεν θα έχουν παρενέργειες, διότι ξέρουμε ότι κάποια, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα, ούτε να χρησιμοποιήσω κάποιον όρο, κάποια τέλος πάντων από αυτά τα φάρμακα έχουν αρκετές παρενέργειες. Πες αλεύρι. Αλεύρι. Ο Κούρης ή γυρεύει. Ναι, τον έχω μπροστά μου. Είναι αγαπημένος. Για πες. Λοιπόν, το Σκοπιανό διχάζει τη δεξιά, η Κόντρα Νιούς λοιπόν, αγαπημένη. Προσωπική δική μου, τώρα η Αλεξία έχει το ριζοσπάστη, αλλά εγώ έχω την Κόντρα Νιούς. Το Σκοπιανό διχάζει τη δεξιά και την οδηγεί σε διάσπαση. Συλλαλητήριο στις 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Τα λάβαρα της Επανάστασης σηκώνει ο άνθιμος. Αλέξης, δικαιώνονται οι θυσίες του λαού. Η τρίτη αξιολόγηση κλείνει χωρίς ούτε ένα ευρώ. Νέα δημοσιονομικά μέτρα, είπε στο Υπουργικό ο Πρωθυπουργός. Και απίστευτο, η Σαχάρα καλύφθηκε από χιόνι. Εγκατάσταση Wi-Fi σε 2030 λεωφορεία, τρόλεϊ και τραμ του ΟΑΣΑ. Το εφετείο Πειραιά δικαίωσε δανειολήπτες που αποπλήρωναν σε ελβετικό φράγκο. Μεσολόγγι, δολοφονημένη σε χωράφι, βρέθηκε 44χρονη που είχε εξαφανιστεί. Ήταν η εφημερίδα του συγκροτήματος Κουρί, η Κόντρα Νιούς. Περνάμε στο λόγο. Έσπασε το φράγμα του 1 ευρώ, φωτιά, το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεκτή η αίτηση, αναστολή ασύλου στον Τούρκο στρατιωτικό, χειμερινές εκπτώσεις, συμβουλές αγορών προς τους καταναλωτές, πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το 2018, πολυνομοσχέδιο, αποζημιώσεις και πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο τραπέζι. Δύο σημαντικά έργα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας από την περιφέρεια Αττικής. Ρεκόρ αιτήσεων για παροχή ασύλου ήταν ο λόγος. Πάμε στην Εστία. Μεγάλη ανηφόρα σκληρής λιτότητος. Ανώμαλη προσγείωση Τσίπρα στο Υπουργικό. Μακεδονική πατρίς, η ενδοξωτάτη ελληνική γη. Μνημειώδης εθνικές παρακαταθήκες. Ανωτάτη Μπακαλική, ένα άρθρο του κυρίου Κοτάκη και όχι η τοπάθεια στο Σκοπιανό, ένα άρθρο του κυρίου Σταλίδη. Ήταν η Εστία σήμερα 3η 9 Ιανουαρίου του 2018. Και περνάμε αμέσως στην ελεύθερη ώρα, εξέγερση Μακεδόνων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά Μητσοτάκη. Αναζητούν σανίδα σωτηρία στον Καραμανλή, ενώ ο Κυριάκος Σιωπά, γιατί οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να φάνε τον Ιβάν του Πούτιν, καθηγητής Μάζης, Μπουτάρης και Νίμιτς, είναι υπάλληλοι του Σόρος. Μάλιστα. Οι προκάτοχοί σου, μακαριστή Σεραφείμ και Χριστόδουλος, μάχονται στον δρόμο για Χριστό και Ελλάδα. Ιερώνυμε, μην επιτρέψεις το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ξεσήκωσε το λαό, Άγιοι Πατέρες, διαφορετικά θα είστε το ίδιο ένοχοι με τους προδότες πολιτικούς. Και Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης, Χατζηδάκης, μετακίνησε το άγαλμα. Χατζηδάκη μετακίνησε το άγαλμα. Α, είναι ένα άγαλμα που μοιάζει με άνθρωπο. Το έχεις δει, ένα κόκκινο. Μοιάζει με αετό, αλλά έχει μορφή ανθρώπου. Τρέχει ένα κατακόκκινο άγαλμα. Μες. Αυτά. Πάμε στην Δημοκρατία. Ξυπνήστε πατριώτες. Συγκλονίζει ο Θεοδωράκης για το Σκοπιανό. Ξεσηκώνονται και οι ομογενείς. Μείνετε πιστοί στην εθνική γραμμή του 92. Όνομα χωρίς τον όρο Μακεδονία. Ζητεί ο μουσικοσυνθέτης, σύμβολο της αριστεράς. Χρυσές σφαίρες με πολλαπλά μηνύματα. Όλα όσα έγιναν στη λαμπερή βραδιά του Hollywood. Ο ΑΕΔ, 5 προγράμματα για 30.000 θέσεις εργασίας. Ανεστάλλητο άσυλο στον Τούρκο στρατιωτικό. Στα όπλα, Ιβάν και Μαρινάκης. Καύσιμα φωτιά στις τιμές, σε βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης. Με πασοκική έκθεση... Τι λέει, με πασοκική έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας προσπαθούν να πλήξουν τον Καραμαλή για το έλλειμμα.
Απίστευτο φιάσκο, δεν αγίασαν τα νερά στην Αθήνα, αλλά τα πλακάκια. Ο Καμίνης, ο Καμίνης ξέχασε να γεμίσει την πισίνα. Πήγαν και προφανώς ήταν η πισίνα άδεια. Τα ψέματα του Τσίπρα στο υπουργικό και το νέο πακέτο των προαπαιτουμένων. Ήταν το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Και πριν κλείσουμε τα πρωτοσέλιδά μας με αυτό τη Star Press, να στείλουμε την καλημέρα μας στον Γιώργο τον Καραμίτσα, τον πρόεδρο του Ράδιο Ταξιάρχους. Καλημέρα, καλή χρονιά. 67020. Καλημέρα, George. Καλημέρα στο φίλο μας, το Χάρη τον Σγουρίδη. Καλημέρα, παιδιά. Με πολλά. Α, τον ευχαριστούμε πολύ, το Χάρη. Και πάμε λοιπόν στη Star Press για να κλείσουμε. Ο δολοφόνος της Δώρας κατέθεσε υπόμνημα στον ανακριτή. Μου έδωσε 30.000 ευρώ για να τη σκοτώσω. Δύο άνδρες ήθελαν να τη βγάλουν από τη μέση. Ήθελαν και τα στικάκια που είχε στην τσάντα της. Μάστε. Μυστήριο θάνατος της 44χρονης μάνα στο Αγρίνιο. Πριν την εξαφάνισή της, φέρεται να έχει έντονο καυγά με τον σύντροφό της. Στην εντατική, ο Βαγγέλης Γερμανός έχει μπει στον Ευαγγελισμό για επέμβαση. Ρουτίνας είχε μπει στον Ευαγγελισμό για επέμβαση ρουτίνας και έτσι κλείσαμε τα πρωτοσέλιδά μας για σήμερα. Να πούμε μια είδηση, διαβάζω μου στην Γιώργο Στολασκέστα μια είδηση, έτσι παράξενη. Έχει γεμίσει με νεκρές αγελάδες και ταύρους, έχουν γεμίσει νησιά των Κυκλάδων. Αγελάδες και ταύρους λοιπόν ξεβράζει η θάλασσα στα νησιά των Κυκλάδων εδώ και λίγες μέρες. Αρχικά ένας τεράστιος νεκρός ταύρος ξεβράστηκε στην παραλία Γαλισσά Σύρου. Το μεσημέρι της Τετάρτης, 3η Ιανουαρίου. Το νεκρό βοηδές εντόπισαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις τοπικές αρχές. Για το περιστατικό ενημερώθηκαν τόσο του Λιμεναρχείου Σύρου, όσο και ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης. Συνεργείο του οποίου ανέλαβε την απομάκρυνση του ταύρου από την παραλία. Ο ταύρος που ξεβράστηκε στην Γαλισσά Σύρου, δεν ήταν και τόσο απλή η επιχείρηση, λόγω φυσικά του βάρους, έτσι, επιστρατεύτηκε μπουλντόζερ κτλ. Ο νεκρός ταύρος δεν ήταν σε προχωρημένη αποσύνθεση και εκτιμάται ότι ο θάνατός του επήλθε τις προηγούμενες μέρες. Εικάζεται ότι ο ταύρος βρέθηκε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο που διενεργούσε μεταφορές ζωντανών ζώων και έπλεε κοντά στη Σύρο. Όμως, λίγες ημέρες μετά, μια νεκρή αγελάδα ξεβράστηκε και στη μεγάλη κολυμπήθρα της Τίνου. Ενώ μαρτυρία ανέφερε πως υπήρχε και δεύτερη νεκρή αγελάδα στην περιοχή. Η αγελάδα. Χθες όμως σημειώθηκαν δύο ακόμη περιστατικά με νεκρά ζώα, ένα σε παραλία της Σύρου και ένα σε παραλία της Σύφνου. Η συχνότητα του φαινομένου προκαλεί έντονους προβληματισμούς και όπως σημειώνει το Κυκλάδες24.gr θα πρέπει να διερευνηθεί πόσα πλοία που μετέφεραν ζώα πέρασαν από τις Κυκλάδες το τελευταίο διάστημα και, γιατί τόσα βοηθοί κατέληξαν στη θάλασσα. Προφανώς από κάποιο πλοίο. Είναι στα νησιά των κεντρικών Κυκλάδων εκεί, έτσι. Πέρασε και Σύφνο και δυτικότερα. Ποιος ξέρει τώρα. Πήδησαν μόνο του. Όχι, τα πέταξαν. Για ποιο λόγο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι θέμα προς διερεύνηση, δεν ξέρω. Πάντως, για να βρέθηκαν δεν είναι σύμπτωση. Είναι κάποιο πλοίο από εκεί που πέρασε, με βοηθή που μετέφερε ζωντανά. Κάποια τα πέταξε. Ή έπεσαν από κάποιο ατύχημα, μπορεί να έγινε κάτι πάνω στο πλοίο, δεν ξέρω. Δεν είναι όμως ένα περιστατικό. Είναι... Και μιας και μιλάμε όπως τώρα. Όπως φέρεται για... σύμφωνα με το Κυκλάδες 24, είναι συνολικά πρέπει να είναι 5-6, πόσα είναι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι εντείνονται οι έλεγχοι που πραγματοποιούν κλιμάκια του Ελγό Δήμητρα για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με την προέλευση του κρέατος. Ακούμε πάρα πολλά για το θέμα του κρέατος. Καλό είναι λοιπόν οι επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε υπόψη μας από τους ελέγχους που πραγματοποιεί ο Ελγό, η εικόνα δεν είναι και τόσο κολακευτική για τους κρεοπόλες, αφού καταγράφεται ένα σημαντικό ποσοστό μη συμμόρφωση της αγοράς με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί εδώ και περίπου μία δεκαετία. Είναι το θέμα το γνωστό με τα κρέατα, Βασίλη μου, τα οποία για κάποιο λόγο τα βαφτίζουν ελληνικά ενώ δεν είναι. Να πούμε ότι 438 επιχειρήσεις βρέθηκαν να μην αναγράφουν σε όλες τις επισημάνσεις στοιχεία προέλευσης του κρέατος. 154 επιχειρήσεις δεν τηρούσαν αρχείο με τιμολόγια αγοράς ή πώλησης κρεάτων. 310 επιχειρήσεις βρέθηκαν να μην εκδίδουν αυτοκόλλητη ετικέτα, ενώ 574 επιχειρήσεις δεν τηρούσαν αρχείο με τα ζήτα του τελευταίου εξαμήνου ποστό συμμόρφωσης 50,9%. Οι έλεγχοι απεικονίζουν μια εικόνα που υπονομεύει τη θέση των κρεοπολών σε μια εποχή που οι εκπρόσωποι του κλάδου προβάλλουν ως βασικό επιχείρημα κατά του μέτρου των ταμιακών μηχανών το γεγονός ότι ήδη αναγράφεται η προέλευση από τα ταμπελάκια που υπάρχουν στις βιτρίνες και στις ετικέτες των ζυγιστικών μηχανών. Φυσικά, τα στοιχεία αυτά δεν σημαίνουν επουδενή ότι όσοι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις επισήμανσης προέλευσης καταγωγής του κρέατος κάνουν και ελληνοποίησης. Απλά χρειάζεται να επιδείξουν μεγαλύτερη προσοχή επαγγελματίες σε μια ισχύουσα νομοθεσία ή παράβαση
τις οποίες επιφέρει ανεπιθύμητες κυρώσεις. Πάντως, γενικότερα θα πρέπει να προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ όπου ψωνίζουμε κρέας, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι τρώμε. Και με αυτά και με αυτά θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα αυτής εδώ της εκπομπής. Έρχονται ειδήσεις καινούργιες, φρέσκες, που πρέπει να σας μεταδώσουμε για να είστε έτοιμοι. Έτσι, ώστε όταν φτάνει 9 το βράδυ, δεν θα χρειαστεί να δείτε κανένα κανάλι για να δείτε τα δελτία ειδήσεων. Θα τα έχουμε πει όλα εμείς το πρωί και εσείς θα απολαύσετε υπέροχες ταινίες. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10 και το τελευταίο 25 λεπτό αυτής εδώ της εκπομπής και έχουμε να σας πούμε πολλά. Καταρχήν, σας θυμίζουμε ότι μέχρι μάλλον 10 Ιανουαρίου αύριο ξεκινούν τα τμήματα ενηλίκων από το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά για τους αρχάριους που θέλουν να φτάσουν στο επίπεδο αγγλικών Β1, αλλά και για αυτούς που ξέρουν βασικές γνώσεις αγγλικών και θέλουν να πάρουν lower ή proficiency, δύο διαφορετικά λοιπόν τμήματα ξεκινούν σε πολύ προνομιακές τιμές. Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Λέξης Μαντά βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το εργατικό κέντρο του Ναυπλίου 25 Μαρτίου 9 και καλό θα είναι να βάλετε στόχους για τη νέα χρονιά. Είναι μια πάρα πολύ έτσι όμορφη ιδέα. Να σας θυμίσουμε τις ταινίες που θα παίζονται μέχρι και αύριο στο Σινεβάλια, στο Άργος, όπου είναι το Bachelor 2, προβολή στις 7 το απόγευμα. Bachelor 2, μια εξαιρετική ελληνική ταινία με πάρα πολύ γέλιο, πιστέψτε με. Και αμέσως μετά, στις 9, πρώτη προβολή και 11 παρα 10 η δεύτερη προβολή, Παγιδευμένη ψυχή, μια ταινία πραγματικά τρόμου. Πραγματικά τρόμου. Λοιπόν, και περιμένουμε από τις 11 του μήνα την πρεμιέρα του The Post, αυτό που περιμένουμε όλοι, με τον Tom Hanks. Ηλικιωμένος έπεσε σε γκρεμό και σκοτώθηκε στην Κοινουρία, Βασίλη. Για πες μας. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, ένας άνδρας 79 ετών μαζί με ένα φίλο του ξεκίνησε να μαζέψουν χόρτα. Ο 79χρονος προσπάθησε να προσεγγίσει μια πλαγιά, έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος 3 μέτρων, χτυπώντας στο κεφάλι του πάνω σε ένα βράχο. Δυστυχώς το χτύπημα απέβη μοιραίο για τον ηλικιωμένο άνδρα, τον οποίο εντόπισε ο φίλος του λίγο αργότερα. Σύμφωνα με τα όσα είπε στην αστυνομία, η εγκληματική ενέργεια είχε αποκλειστεί, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία νεκροτομή. Σε δυστύχημα λοιπόν κατέληξε η βόλτα των δύο αναδρών στο Κούτρουφα Κοινουρίας. Το Σάββατο έγινε αυτό, 6 Ιανουαρίου, δυστυχώς. Λοιπόν, να πούμε ότι και φέτος θα καλυφθούν από 19 οπλοί της θητείας. Έχουμε ανακοίνωση, κοινή υπουργική απόφαση, αναπληρωτών Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κ. Βίτσα και του κ. Πολάκη, του Υπουργού Υγείας, αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Θα καλυφθούν από 19 οπλοί της θητείας θέσεις για την κάλυψη ακριτικών έτσι, περιοχών, Φολέγανδρο, Σινούσες, Χάλκη, Αλόνισος κτλ. Πέρσι είχαν τοποθετηθεί 29 για 3 οπλοί της θητείας, με ταυτόχρονη εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου και είχαν διατεθεί άλλοι 11 γιατροί οπλίτες θητείας, άνευ ειδικότητας και νοσηλευτές για την κάλυψη αναγκών σε άγονες και προβληματικές περιοχές. Αυτό τι σημαίνει? Απ' τη μία έχουμε το στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις για κάθε νόσο να δίνει λύση. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι ένα θέμα του λεγόμενου προσφυγικού κυρίως το αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις, ως μην έχουσα ακριβή αρμοδιότητα γι' αυτό και συνταγματικά. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν είναι ότι εντάξει, ο στρατός επικουρικά θα βοηθήσει, ναι, οι ένοπλες δυνάμεις, ναι, αλλά εδώ εγώ βλέπω με αφορμή αυτό ότι κυρίως κάνουν άλλα έργα οι ένοπλες δυνάμεις. Οι ένοπλες δυνάμεις από το Σύνταγμα είναι επιφορτισμένες με την άμυνα της χώρας. Εγώ βλέπω ένοπλες δυνάμεις. Αν τώρα οι ένοπλες δυνάμεις σταματήσουν, ας πούμε, να κάνουν τα πάρεργα που κάνουν, Αλεξία, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά, να ξέρεις. Να σου πω από αεροδιακομιδές, καθημερινά πόσες γίνονται. Γκρινιάζεις πάλι, ρε μεγάλε, θα μας πεις. Γιατί να μην είναι παραγωγική κατά Πάγκαλο? Ο Πάγκαλος δεν είχε πει ότι δεν είναι παραγωγική? Να σου πω τι. Για παράδειγμα, ναι, την κοπέλα που προχθές είχε τραυματιστεί στον Όλυμπο,
Δεν πήγε σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας και δεν πήρε. Μάλιστα δύο σούπερ πούμα. Εγώ ξέρω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό η κρατική μηχανή και η καθημερινότητα περνά από τις ένοπλες δυνάμεις. Ορίστε. Δεν στελεχώνονται αυτά τα ιατρία λοιπόν με γιατρούς, είτε γιατί δεν έχουν, είτε γιατί δεν θέλουν να πάνε, είναι ακριτικές περιοχές, είτε να βλέπω για παράδειγμα κέντρο υγείας Ήου, Πάτμου, Αρκιών, στην Λέσβο, στην Άντισα, στην Πάργα, στη Λευκάδα, Μενετών, στην Γαβρίου, στην Άνδρο, Μουζακίου, Καρδίτσας κτλ. Κτλ. Πάνω πλήτες, τώρα δεν ξέρω και αυτή τι εμπειρία έχουν και τι μπορούν να προσφέρουν κτλ. Κτλ. Στελεχώνονται όμως από τις ένοπλες δυνάμεις. Για πάσα νόσο λοιπόν, όπου έχουμε θέμα ως κρατική μηχανή, θα βάλουμε τις ένοπλες δυνάμεις να δώσουν λύση. Αυτό μπορεί να γίνει, θεωρώ, για λίγο. Δεν μπορεί να είναι ο κανόνας. Δυστυχώς, τίνει να γίνει κανόνας. Υπήρχαν περιπτώσεις στελεχών των ενόπλων δυνάμεων που κατέφυγαν και σε δικαστήρια και είπαν: δεν είναι δυνατόν εμείς να είμαστε παραδουλεύτρες και να εξυπηρετούμε ανάγκες παρανόμων μεταναστών σε καταβλισμούς. Δεν είναι αυτός ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων. Θα πρέπει να μας προβληματίσουν πολλά πράγματα. Δεν είναι δυνατόν, διαβάζω δελτία τύπου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και μπράβο στα πληρώματα που βοηθούν, δεν το λέω με κακία, αλλά δεν μπορεί συνέχεια να διαβάζουμε τώρα. Σηκώθηκε, λέει, σε 27 αεροσκάφος για να πάει να μεταφέρει ασθενή που είχε θέμα με τη χολή του, με τη σκολικοειδή του, μια έγκυο. Βεβαίως και έχουν και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είναι όμως ο ρόλος των ενόπλων δυνάμεων συνέχεια να κάνουν αυτό το πράγμα? Έχουμε σκεφτεί πόσο κουράζονται αυτά τα πτυτικά, τα πολύ ακριβά πτυτικά μέσα? Είναι αυτή η κύρια αποστολή τους? Γιατί δεν αξιωθήκαμε να φτιάξουμε ένα εθνικό κέντρο άμεσης βοήθειας που θα είναι πλήρως στελεχωμένο και με πτυτικά μέσα? Θυμάστε τις περιπτώσεις. Είχαν πέσει, λέει, δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, επειδή πέσαν δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ από ατυχήματα που υπήρξε και πόρισμα μετά πως έπεσαν, θα πρέπει όλα να τα φορτώσουμε στις ενόπλες δυνάμεις? Οι ενόπλες δυνάμεις δεν έχουν ατυχήματα? Ακριβώς πάνω σε αυτή τη σπουδή που δείχνουμε να τις φορτώσουμε με πολλά πράγματα, δεν θα έχουν ατυχήματα? Ή έχουμε συμβιβαστεί με την έννοια ότι αν θες κάτι να γίνει καλά, αν έθεσαι εδώ στις ένοπλες δυνάμεις? Αυτό όμως δημιουργεί διασπορά και κόπωση σε πολλά πράγματα. Θα πρέπει να το δούμε. Και το λέω με αφορμή τους γιατρούς, διότι καλό είναι να θέλουμε τα πασαλήματα να μας τα κάνουν ένοπλες δυνάμεις, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολλά πράγματα. Στέκομαι κυρίως και στις αεροδιακομιδές, όπου η εύκολη λύση είναι το Super Puma ή τα SE-27 ή και τα SE-130 ακόμα. Ενώ θα μπορούσαν όλα αυτά με νοικοκυριό, γιατί μιλάμε για νοικοκυριό. Μας έπιασε ξαφνικά για νοικοκυριό. Κόβουμε από παντού, αλλά την ίδια στιγμή δεν έχουμε κάνει γενναίες προσπάθειες να προμηθευτούμε ελικόπτερα. Καταλαβαίνεις, δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός. Καταλαβαίνεις ότι ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, για παράδειγμα, με εξειδικευμένο προσωπικό, δεν μπορεί άνετα να κάνει κάτι, μην σου πω και καλύτερα από αυτό που κάνει ένα SE-27 της πολεμικής αεροπορίας που σηκώνεται από την Ελευσίνα να πάρει έναν ασθενή. Μπορεί να το κάνει καλύτερα ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ με εξειδικευμένο προσωπικό μέσα. Δεν κατάλαβα γιατί. Και πολύ φθηνότερα. Εμείς όμως φτάσαμε για πάσα νόσο στρατός, πολεμική αεροπορία. Λοιπόν. Νομίζω δεν είναι έτσι. Από χθες είχαμε δει, δεν ξέρω όσοι έβλεπαν τηλεόραση, βλέπαμε ένα Amber Alert που αφορούσε έναν 17χρονο, τον Άγγελο Μιχαήλ. Να ενημερώσουμε λοιπόν όλους όσους το έχουν δει. Είχε εξαφανιστεί από την Πηλαία το παιδί, 17 χρονών. Βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Τα ίχνη του τα είχαν χάσει οι γονείς του από χθες το πρωί. Η μητέρα του 17χρονου είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία, ενώ είχε δοθεί και σήμερα από το Amber Alert, όπως σας είπα και πριν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι του και είναι μια χαρά στην υγεία του. Μάλιστα. Να σου πω, έτσι για την τηλεόραση θα σε πάω πάλι, ναι. Λοιπόν, με ενημερώνει εδώ ο Γιώργος Λασκιάς πως σαν σήμερα, στις 9 Ιανουαρίου του 1979, ήταν μια ιστορική μέρα γιατί? Για την ελληνική τηλεόραση. Διότι απέκτησε χρώμα. Α, ήταν χάρη στο γαλλικό σύστημα SECAM και αργότερα με το γερμανικό σύστημα PAL. Θυμάσαι που ήταν. Τα θυμάμαι πάλι λίγο που, ναι, που ρωτούσαν τι σύστημα είναι η τηλεόραση, ποιο θα παίξει, πώς θα βγάλει τα χρώματα. Λοιπόν, 9 Ιανουαρίου του 1979 λοιπόν, ήταν για πρώτη φορά οι τηλεθεατές, οι Έλληνες τηλεθεατές χρώμα, όσοι είχαν τις συσκευές τις έρχρωμες. Η πρώτη εγχώρια λοιπόν έρχομαι παραγωγή τηλεοπτικής σειράς ήταν η διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Κοσμά Πολίτη, η ΕΚΑΤΗ. Πρόκειτο για κοινωνική σειρά που αποτελούνταν από 13 επεισόδια των 45 λεπτών.
Επίσης το 1979 ακολουθεί η σειρά 14 επεισοδίων «Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια», η οποία βασίζονταν στο ομώνυμο έργο του Στρατή Μυρβίλη. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1979, ήρθε το χρώμα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σου... έχεις κάτι? Ναι. Βεβαίως. Θέλω να πούμε για τα θέματα αγάπης, για τους πληγέντες προς τη Δυτική Αττική. Ακόμα θέματα αγάπης περιμένουν οι άνθρωποι, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα, έτσι. Εκεί δεν έχουν κουνηθεί να κάνουν κάτι. Τίποτα δεν έχει κουνηθεί να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι συνολικά 87 τόνους με είδη πρώτης ανάγκης συγκεντρώθηκαν στο Κέντρο Διαχείρισης, Αποθήκευσης και Εφοδιασμού Ειδών Πρώτης Ανάγκης της Περιφέρειας Αττικής. Τα εν λόγω δέματα παραδόθηκαν από τα ΕΛΤΑ στο πλαίσιο δράσης στήριξης των κατοίκων των πληγησών περιοχών της Δυτικής Αττικής. Η δράση ξεκίνησε έπειτα από πρωτοβουλία και απόφαση των ΔΣ των ΕΛΤΑ να διαθέσουν το δίκτυό τους, δημιουργώντας έτσι μια λυσίδα αλληλεγγύης και στήριξης προς τους πληγέντες. Τα θέματα αγάπης προσφέρονταν από τους ευαισθητοποιημένους πολίτες στο δίκτυο των ταχυδρομικών καταστημάτων από τις 20 Νοεμβρίου έως και τέλος Δεκεμβρίου του 2017. Και έτσι φτάσαμε λοιπόν να έχουμε συνολικά 87 τόνους με είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους της Δυτικής Αττικής. Για τους ανθρώπους που έχασαν τα πάντα ουσιαστικά. Και βλέπουμε να μην κουνιέται καθόλου η περιφέρεια, έτσι ώστε να δημιουργηθούν έργα για να μην ξαναγίνει πάλι το ίδιο, Βασίλη. Ναι. Έχεις ακούσει κάτι εσύ? Γιατί δεν έχω ακούσει. Όχι, δεν έχω ακούσει. Θα ξανακούσουμε όταν θα ξανάχουμε κάτι εκεί. Ελπίζω να μην να μην έχουμε. Ελπίζουμε να μην δεν έχω δει κάτι. Δεν έχω δει κάτι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο. Καλό να το γνωρίζουμε όλοι, επειδή ακούμε και ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, να πούμε λίγο ποιες κατασχέσεις μπορεί να κάνει η εφορία. Τι κρύβει η ισχύουσα νομοθεσία, η οποία έχει και κάποιες παγίδες. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, λοιπόν, όπως είπαμε, ο Νοέμβριος ήταν μήνας όπου χιλιάδες, ακόμη δεκάδες χιλιάδες νέα αφημή δημιούργησαν φορολογικές υποχρεώσεις στις ΔΟΗ. Έχουμε ξεπεράσει το φράγμα των 4 εκατομμυρίων, 4.200 αφημή, φυσικά πρόσωπα, εταιρείες, δεν έχει σημασία, έχουν οφειλές. Λοιπόν, συγκεκριμένα η εφορία τώρα τι δικαιούται? Μπορεί να κατάσχει ακίνητο φιλέτη εφόσον το ληξιπρόθεσμο χρέος του προς αυτή υπερβαίνει τα 500 ευρώ. Δεν λέει το δημοσίευμα, αλλά σε λίγο θα μπορεί να το κατάσχει και ηλεκτρονικά. Η τεχνογνωσία υπάρχει από τις τράπεζες, θα γίνει μια μεταφορά. Το ξαναδιαβάζω. Μπορεί να σας πάρει το ακίνητο εφόσον χρωστάτε πάνω από 500 ευρώ. Αν ένας φορολογούμενος οφείλει στο δημόσιο ένα ποσό άνω των 500 ευρώ, για παράδειγμα 3.000 ευρώ, και δεν έχει καθόλου καταθέσεις στις τράπεζες, όπου φυσικά να πούμε ήδη θα έχει προλάβει να σας κατασχέσει λογαριασμούς, ούτε κάποια έσοδα ή εισοδήματα, μισθού, συντάξεις κτλ. Ή κινητά περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να κατασχεθούν για να αποπληρωθεί η οφειλή του, τότε υπάρχει πιθανότητα να πληροφορηθεί ότι εκδόθηκε εντολή για κατάσχεση του σπιτιού του ή κάποιο άλλο κινήτο που κατέχει. Το γράμμα του νόμου προβλέπει ότι για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 500 ευρώ δύναται να επιβληθούν όλα τα εναλλακτικά αναγκαστικά μέτρα ύσπραξης συμπεριλαμβανομένων και των κατασχέσεων ακινήτων. Μπορεί επίσης η εφορία να προχωρήσει σε κατάσχεση αυτοκινήτου, σκάφους ή οδήποτε άλλου κινητού περιουσιακού στοιχείου κατήχει ένας οφειλέτης, εφόσον αυτός χρωστάται ποσό άνω των 500 ευρώ. Το όριο ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το οποίο δεν επιτρέπονται κατασχέσεις ακινήτων ισχύει για τις κατασχέσεις κινητών περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, για ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 500 ευρώ, επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να κατάσχουν οποιαδήποτε κινητά περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών. Δηλαδή, μπορώ να σας πάρω, ξέρω εγώ, και το ποδήλατό σας. Ναι. Για οποιοδήποτε ποσό ληξιπρόθεσμος οφειλής προς το δημόσιο, η αρμόδια ΔΟΗ έχει το δικαίωμα να κατάσχει τα ακόλουθα ποσά που τυχόν δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης. Από ποσά μισθών και συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων άνω των 1.000 ευρώ και έως 1.500 ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ποσοστού 50%. Επί το τμήματος πάνω από τα 1.000 και μέχρι τα 1.500, ενώ από τα 1.500 και πάνω επιτρέπεται η κατάσχεση στα χέρια του εργοδότη του συνόλου των υπερβάλλοντων 1.500 ευρώ ποσού. Δηλαδή, αν κάνει να πάρει 1.500 ευρώ, κάνει να πάρει 1.700 ευρώ, στα παίρνουν όλα. Στα παίρνουν τα 200 πάνω από τα 1.500. Λοιπόν, υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα, να τα κοιτάξετε λίγο αυτά, γιατί όπως φαίνεται. Δεν φτάνουν τα μισθά, Βασίλη. Ναι, τα μισθά δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι. Κάτσε, έχουμε, να σου το πω διαφορετικά. Έχουμε 4 εκατομμύρια
4.200.000 αφημί με οφειλές. Αυτόματα, αν πούμε ότι οφειλές, κάποιες μπορεί να είναι και κάτω από 500 ευρώ, έτσι. Ωραία. Όσες οφειλές λοιπόν πάνω από μέσα στα 4.200.000 είναι πάνω από 500 ευρώ. Δεν γίνεται αυτόματα, να είναι κάτω από 500. Μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Αυξήσεις θα φτάσουν μέσα σε χρόνο διετές. Είναι σήμερα. Μπορεί να είναι, σε ένα μήνα δεν θα είναι, 2-3. Αύριο δεν θα είναι. Μπράβο. Εγώ δέχομαι λοιπόν ότι λέω το εξής, ότι όσες είναι πάνω από των 500 ευρώ έχουν κατασκευμένους λογαριασμούς. Το μίνιμουμ. Σωστά. Όσοι μάλιστα είστε πάνω από 500 ευρώ και έχετε ακίνητη ή κινητή περιουσία στοιχειώδη, κινδυνεύετε με κατασχέσεις. Αυτό λέμε. Με τώρα, πώς θα το βάλουν, τι θα βάλουν ως προτεραιότητα, δεν το ξέρω. Γι' αυτό λοιπόν εγώ επανέρχομαι στο πρώτο θέμα που αναφερθήκαμε, στην περίπτωση, την τραγική ιστορία της Μυρτός, και λέω ότι ναι, όταν το κράτος λοιπόν εμάς μας φέρεται έτσι, θα πρέπει και εμείς όπου θεωρούμε ότι αδικούμαστε ανάλογα από το κράτος, να μην μας πει άλλη απογοήτευση, πω τώρα δεν έχω δικηγόρο, πού να τρέξω, πού να πάω. Όπου θεωρούμε ότι έχουμε αδικηθεί από την κρατική μηχανή, να στραφούμε εναντίον του κράτους. Διότι το ίδιο δεν δείχνει καμία ευαισθησία για τους πολίτες. Αυτό γιατί βλέπω να εγώ. Δείξει. Εγώ ξέρω, Αλεξία, ότι η εφορία ή το ΙΚΑ θα σε πάει, ακόμη και αν έχεις δικαιωθεί, θα φτάσει μέχρι τον τελευταίο βαθμό δικαιοσύνης, να σε τραβάει στα δικαστήρια, να σου έχει δεσμευμένους λογαριασμούς, να σε ταλαιπωρεί, μέχρι να πάρει, αν πάρει, αυτά που θεωρεί ότι σου έχει επιβάλει. Ή μήπως αμφιβάλλεις ότι μέσα στα 100 δις που είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν υπάρχουν πάρα πολλά παράλογα πρόστιμα. Ή, δεν λέω ότι είναι όλα, υπάρχουν όμως ποσά που είναι από παράλογα πρόστιμα, από περιπτώσεις που ένας εφοριακός ξύπνησε άσχημα και σου πλάκωσε στα πρόστιμα και εσύ δεν έχεις τη δυνατότητα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, γιατί δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Από λάθος λογιστών. Από λάθος λογιστών, από περιπτώσεις που ο ελεγχόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να κινηθεί διοικητικά και έχει χάσει διοικητικά δικαστήρια. Βέβαια. Δεν είναι όλα αυτά. Γιατί θα πει κάποιος, είμαστε κράτος πανταχτζίδων. Και ξεκαθαρίζω, δεν λέω ότι είναι όλα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις μέσα σε αυτά που άνθρωποι δεν είχαν τη δυνατότητα να τρέξουν. Οι λεγόμενοι κατεστραμμένοι, αν θες, δεν είχαν τη δυνατότητα να τρέξουν τις υποθέσεις τους στα διοικητικά δικαστήρια, να χρησιμοποιήσουν αυτά που μπορεί η εφορία να χρησιμοποιήσει, που έχει δικηγόρους, που έχει νομικά επιτελεία κτλ. Και παραδόθηκαν αμαχητοί και βρέθηκαν στην καμπούρα τους να έχουν μη ευκαταφρόνητα ποσά ως χρέη. Δεν είναι όλα αυτά. Να βρούμε λοιπόν και εμείς τη δύναμη να πάμε κόντρα στην εφορία, να πάμε κόντρα στα ασφαλιστικά ταμεία, να πάμε κόντρα στον κρατικό μηχανισμό, εάν θεωρούμε ότι έχουμε πληγεί. Οι άνθρωποι, για παράδειγμα, στη Μάνδρα που πάθαν ζημιές. Κάποιοι άνθρωποι που πάθαν ζημιές. Να μην στραφούν κατά του κράτους, ρε Αλεξία, με συγχωρείς. Από τη στιγμή που είναι νόμιμα τα κτίσματά τους και έχουν πληρώσει φόρους και έχουν κάθε λόγο να διαμαρτύρονται, γιατί να μην στραφούν. Από Κυψέλη, μας στέλνουν καλημέρα. Ο Βασίλης Ογέτος, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα, Βασίλη μου. Καλημέρα στην Άννα την Αντωνιάδη από το υπέροχο, υπέροχο Ναύπλιο. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ιουλία την Ντέγκ. Που την έλεγα τάκου τόσο καιρό. Καλημέρα στο Σπύρο το Ρομποτή. Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητές. Στο Γιάννη το Χαλανόπουλο. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ κοντά μας. 10 και 53 πρώτα λεπτά. Για να δούμε τι σας έχω εδώ. Κάτι σας έχω. Ναι, ναι, ναι. Για το λύκο του Κολονακίου κάναμε λόγο. Για τον? Για το λύκο του Κολονακίου. Όχι. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρεις το λύκο? Όχι. Είχαμε το λύκο στη Wall Street. Έχουμε το λύκο στο Κολονάκι. Για κάνε ένα explain, να καταλάβουμε. Δικαστικών αρχών είχε μπει το τελευταίο καιρό επικεφαλής ενός επενδυτικού γραφείου στο Κολονάκι, ο οποίος σύμφωνα με σειρά καταγγελιών φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικές απάτες που ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση προκαλεί ενδιαφέρον όχι τόσο για τον τρόπο δράσης του εν λόγω ατόμου, όσο για τον αριθμό των θυμάτων. Κάποιος μετρώγεται. Μεγάλο το ποσό, δε. Ξεματιάστε, παιδιά, 5 εκατομμύρια ευρώ ήταν αυτά. Όσο για τον αριθμό των θυμάτων, για τα ποσά που κατάφερε να αρπάξει μέχρι τελικά να εξαφανιστεί. Η ιστορία θυμίζει σε αρκετά σημεία την περίπτωση της απάτης με επενδύσεις τύπου Forex που είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο του 2016, στην οποία εμπλεκόταν ο οικονομολόγος Γιώργος Δασκαλέας, με τις καταγγελίες να κάνουν λόγο για κέρδη κοντά στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Για την προκειμένη περίπτωση τώρα. Το τυράκι ήταν το ίδιο. Μεγάλα κέρδη με μηδενικό ρίσκο και φυσικά μεγάλες εγγύησεις. Πρωταγωνιστής εν λόγω υπόθεσης 45χρονος οικονομικός σύμβουλος Σιμεών Παπαδημητρίου με έδρα το Κολονάκι, ο οποίος παρουσιαζόταν ως γκουρού των επενδύσεων, επιδεικνύοντας μια ειδική μαθηματική μέθοδο, η οποία είχε τη δυνατότητα να προβλέπει
την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, μια μαθηματική μέθοδο τόσο καλή που κατάφερε να πείσει περισσότερα από 25 άτομα και να υφαρπάξει σύμφωνα με καταγγελίες περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Με λόγο άνθρωπος, όπως λένε διάφορα θύματα, διέθετε όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου η απάτη να γίνει πιστευτή. Προσεγμένη εμφάνιση, εφράδια λόγου, πολυτελές γραφείο, συνεργάτες εμπιστοσύνης και τα σχετικά έγγραφα. Κάτι μου θυμίζει πολλά έγγραφα τα οποία ενώ αρχικά φαίνονταν να αποδεικνύουν τα λεγόμενά του, τελικά αποδέχθηκαν παραποιημένα και πλαστά. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τα χρήματα είχαν υφαρπαγεί ή χαθεί σε ανεξέλεγκτα πονταρίσματα, προκειμένου ο σύμβουλος να παίρνει προμήθειες από αυτά. Όταν η απάτη άρχισε σιγά σιγά να σκάει και οι πελάτες να ζητούν τα χρήματά τους, ξεκίνησαν οι γνωστές τακτικές από προσανατολισμού από τον κύριο Παπαδημητρίου να διατείνεται ότι είχαν παγώσει ισοτιμίες δολαρίου ευρώ, ότι τα χρήματα έχουν σταλεί αλλά υπάρχει τραπεζικό πρόβλημα και δεν μπορεί να εισπραχθούν, ότι υπήρχαν προβλήματα με τα capital controls και άλλες φθηνές δικαιολογίες. Τελικά, ο Νίκος... Υπήρξε σύλληψη λοιπόν. Έμελε να συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου. Ενώ έκανε βόλτες στα καλύβια Αττικής, οι διάνδρες του τοπικού τμήματος ασφάλειας να τον πλησιάζουν και να τον ενημερώνουν ότι πρέπει να τους ακολουθήσει στο τμήμα. Όπως ενημερώθηκε, φτάνοντας εκεί σε βάρος του, εγκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης και ως εκ τούτου θα έπρεπε να συλληφθεί, όπως και έγινε. Και σήμερα κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτά. Ο Λύκος λοιπόν. Ο Λύκος. Δαγκώνει ο Λύκος, παιδιά, προσέξτε. Τώρα θα αλλάξει όνομα και θα κυκλοφορεί ως... Προσέξτε, γιατί ο Λύκος... Πώς το λείπαμε Σημαίνου Παπαδημητρίου, τώρα λέγεται Δημήτρης Σημαιονίδης. Δεν ξέρω, γιατί εγώ δεν είμαι δικαστής. Δεν έχει γίνει δίκη γι' αυτό. Είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ωραία. Ο ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, κάποιος άνθρωπος που είναι υπόδικος... Μπορεί και να μην είναι εδώ. Κάποιος άνθρωπος που είναι υπόδικος, μέχρι την εκδίκασή του είναι αθώος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Υπάρχει. Στο σύγχρονο νομικό πολιτισμό υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, βρε Αλεξία. Ό,τι και να πω. Αυτό ξέρω. Αλλά δεν θα πρέπει το τεκμήριο της αθότητας να το μεταχειριζόμαστε ή να το θυμόμαστε έτσι κατά το δοκούν. Όχι, εντάξει. Αυτό ξέρω εγώ. Η περιοριστική όρη σημαίνει ότι δεν έχω δικαστεί και μου έχουν βάλει περιοριστικούς όρους για να πάω στο δικαστήριο να δικαστώ. Γι' αυτό μπαίνουν οι περιοριστικοί όροι. Προφανώς. Ναι, από τον νόμο γι' αυτό μπαίνουν οι περιοριστικοί όροι. Τι μπαίνουν. Εντάξει. Λοιπόν, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι. Τι είπε η κυρία Μπακογιάννη για να κλείσουμε. Ότι τα εθνικά θέματα λέει είναι πολύ σοβαρά για να ακούς γελιότητες. Η κυβέρνηση λέει κατά την άποψή της προσέρχεται εμφανώς αποδυναμωμένη έναντι των εταίρων λόγω της έλλειψης κεντρικής ταύτισης απόψεων. Όταν έχεις μια εικόνα από καθένας λέει τα δικά του, με τι σοβαρότητα θα μας αντιμετωπίσουν οι ξένοι. Λοιπόν, τα εθνικά θέματα δεν είναι κομματικά. Όταν έχεις μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να πείσει ο ένας υπουργός τον άλλον για την ορθότητα της διαπραγμάτευσής του, αδυνατίζει πολύ η ελληνική θέση. Εντάξει, να μας πει κυρία Πακογιάννη όμως, παιδί μου, καλό είναι, τι λέει για το όνομα των Σκοπίων. Εγώ θυμάμαι ότι επί υπουργίας της δεν ήταν που είχε έρθει ένα αεροπλάνο στην Ελλάδα με το όνομα Μασεντόνια. Κανονικά είχε προσγειωθεί τότε στην Κέρκυρα που ήταν, σε μια σύνοδο. Εντάξει, η κυβέρνηση δεν έχει γραμμή και ακούς γελιότητες. Συμφωνούμε μαζί, ναι. Η θέση δικιά της ποια είναι και του κόμματός της. Όχι ξεσαφίξεις, όχι μισόλογα. Λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη Καμπόσο την άλλη φορά, με τον Δήμαρχο Αργός Μυκηνών, ότι θα πρέπει ο καθένας τώρα εδώ να πάρει θέση. Δεν πάει να πει, δεν έχω δουλειά εγώ να πάρω θέση, έχει κυβέρνηση. Πώς δεν έχεις δουλειά, δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να πάρεις θέση, να πεις εγώ, αυτή είναι, αυτό πιστεύω. Έτσι πρέπει να λέγονται τα Σκόπια. Να έχεις το θάρρος και να πεις, πώς βγήκε ο άλλος από το ποτάμι και είπε, εγώ λέει, δεν έχω πρόβλημα, ψηφίζω Μακεδονία, Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αντεθνικό μεν, αλλά τουλάχιστον έχει την άποψή του άνθρωπος, τι λέει. Μην κρύβεστε πίσω από δεν ξέρω, δεν είδα, δεν κατάλαβα. Να πούν. Όλοι πρέπει να πούν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, αλλά και η αντιπολίτευση. Και οι θεσμικοί φορείς πρέπει να πούν. Εγώ πιστεύω, Αλεξία, ότι γιατί φοβόμαστε να μιλήσουμε, δεν είναι σωστό. Οι θεσμικοί φορείς, η Εκκλησία δεν πρέπει να μιλήσει. Άνθρωποι οι οποίοι περιβάλλονται ως θεσμοί με εμπιστοσύνη από την ελληνική κοινωνία, θεωρώ ότι σε κρίσιμες στιγμές για το έθνος, διότι η απόφαση για το Σκοπιανό, για το όνομα των Σκοπίων, θα την βρούμε μπροστά μας τις επόμενες δεκαετίες. Δεν είναι κάτι που γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Για τα σοβαρά θέματα δεν θα πρέπει να έχουν λόγο και να εκφράζουν άποψη. Δεν είπα να πάρουν τα πολυβόλα. Οι θεσμοί οι οποίοι περιβάλλονται με εμπιστοσύνη από τον ελληνικό λαό. Με συγχωρείς. Γιατί είναι κακό. Το Σύνταγμα λέει ξεχωρίζει τις εξουσίες. Βεβαίως. Αλλά το Σύνταγμα δεν λέει πουθενά ότι πρέπει να είμαστε μουγκοί. Όχι. Δεν το έχω διαβάσει εγώ πουθενά το Σύνταγμα να λέει μούγκα, βάλτε φήμωτρο.
Δεν θα πρέπει να πάρουν όλοι τις. Είναι ιστορικές οι στιγμές. Δεν θα πρέπει ο καθένας να πει τι πιστεύει. Και ποιος έδωσε στο κάτω-κάτω το δικαίωμα στον κύριο Καμένο, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Μητσοτάκη, έτσι να παίρνουν αποφάσεις κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν κατάλαβα. Για θέματα σοβαρά εθνικά. Καλά λέει η κυρία Μπακογιάννη, είναι σοβαρό εθνικό θέμα. Αν δεν ακούσαμε όμως τη δικιά της σοβαρή, ξεκάθαρη τοποθέτηση, ούτε το κόμματός της. Ήξεις αφήξεις είναι, μπουρδοκλωμένα πράγματα. Και από εδώ και από εκεί. Να μας τα πούν λοιπόν πρώτα, εμάς κρυστάλλινα η θέση μας είναι αυτή, πάρτε τη, σας τη δείχνουμε και μούγκα. Και μετά λέει ότι ακούει γελιότητες. Δεν θέλει να τους δώσει ιδέες. Θα κλείσουμε με ένα, με ένα λυπηρό συμβάν. Αναζητώντας καταφύγιο από το κρύο, ένας άνδρας είχε μπει σε κάδο και τραυματίστηκε και σκεπάστηκε με χαρτόνια για να κοιμηθεί. Όταν έφτασαν οι οδοκαθαριστές, άδειασαν εν αγνία του τον κάδο στο απορριμματοφόρο και αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί όταν άκουσαν τις κραυγές του άνδρα που ένιωθε το μηχάνημα να το συνθλίβει. Το παραλίγο μοιραίο περιστατικό έγινε σε κεντρικό δρόμο του Ρόντσεστερ στο Κέντ της Αγγλίας. Στο σημείο έστρεψαν οχήματα της πυροσβεστικής, περιπολικά και ένα ελικόπτερο των πρώτων βοηθειών. Το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε ότι ο άστεγος είχε τραυματιστεί στο πόδι και τη λεκάνη. Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο του ατυχήματος και στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ήταν στιγμές ανίποτου τρόμου. Κοιμήθηκε σε κάδο ανακύκλωσης λοιπόν και ξύπνησε σε απορριμματοφόρο. Κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. 11:01 πρώτα λεπτά και 59 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες που μείνατε κοντά μας. Χαμογελάστε, γιατί εκτός ότι κάνουν τους άλλους να ανησυχούν που λίγο μας απασχολεί, κάνει καλό σε εσάς. Χαμογελάστε, σωστά, σωστά. Αυτό είναι το βασικότερο. Δεν θέλω να σας ρίξω, αλλά μου επιτρέπεις να πω, σαν παρένεση, να έχουμε το νου μας. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας έχει στην καθημερινότητά του πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως δεν έχει προετών. Πρέπει όμως να έχουμε στη σκέψη μας μέσα και στην καρδιά μας τη Μακεδονία, τον Ελληνισμό. Προσέξτε. Ναι, Αλεξία μου, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. Προσέξτε, δεν ξέρω τι δρομολογείτε. Ως πολίτες, ως λαός, αν θέλετε, έχουμε το δικαίωμα και να ρωτήσουμε τους πολιτικούς κάποια πράγματα και να τους θέσουμε πρώτων ευθυνών τους να πάρουν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Και η Μουγκαμάρα, εμένα δεν μ' αρέσει. Η Μουγκαμάρα είναι ίδιων ανελεύθερων καταστάσεων. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί, λέει, η Εκκλησία να μιλήσει. Δεν μπορεί ο Τάδε να μιλήσει. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει? Είναι, λέει, πολιτικά θέματα. Γιατί δεν μπορεί να μιλήσει? Δεν κατάλαβα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.